καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φέτος κουμπέρχο πεπίνο καψούριδες! Ζουμπουσόδες, ζουμπουσίτες και ζουμπουσόκια, αθλητοί και αθλητήρες καρδού δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Πάμε να κάνουμε κλειστή τρύπλα στα ενοχώρια, να περάσουμε την παρακάτω τα πόδια της μελαγχολίας. Γενικότερα να κάνουμε ζουξουμούξου και μια αγρή, μια αυθεντικά, μια τόφια ζουμουσάδα. Με γνήσια, με αυθεντικά υλικά. Που είναι η τρέλα, που είναι η παλαβομάρα, που είναι η αγάπη για την παράδοση, που είναι η τρελίτσα, που είναι ο παλιπαιδισμός, που είναι το πάθος και η αγάπη για το γνήσιο και το όμορφο. Ξέχωρα ότι έχω σήμερα τον καταπληκτικό ηχολήπτη, εντάξει από τους δύο, δεν θέλω τώρα επειδή, όχι ότι είναι, και καλός κι εγώ, αλλά δεν λέω κι ο κιός ρε παιδί μου, αλλά εντάξει δεν είναι, σαν το δασκαλάκι τώρα δεν είναι, το λέω κιόλας δεν είναι, όταν είναι εδώ αυτά λέω να ξέρεις. Τα ίδια λέω και στον κιόση, αγόρι μου, λεβεντιά μου, είσαι καλά, καλώς όρισες αδερφέ, σημαίνει ότι είναι Τετάρτη σήμερα, εγώ έτσι πω τις μέρες, άμα σε βλέπω λέω είναι Τετάρτη σήμερα, αλλά δηλαδή αν μια μέρα έρθει Σάββατο απόγευμα, για μένα θα είναι Τετάρτη, να ξέρεις. Και όταν λέω να ξέρεις, χωρίς ρο, χωρίς εψιλογιώτα, αυτά είναι, πώς λέμε, με ξέρεις, ο Γάλλος ο παίχτης. Είναι γαλλική λέξη το να ξέρεις. Je suis très joli aujourd'hui, voulez-vous coucher avec moi ce soir à la plage? Je suis malade, lumière, je m'appelle Constantine, je m'appelle Zoumoussou. Θα μπορούσε το Zoumoussou, που τονίζεται στη λίγουσα, να είναι κανονικά μια ομάδα Αλφα Γαλλίας. Εγώ δεν λέω θα είναι ο Παρίς Σερμέν, είσαι τέτοιαν. Αλλά με ποιον παίζει, τι έχει σήμερα, έχει Αζαξιό Ζουμουσού. Όχι ρε φίλε, τι έκανε μεγάλο διπλό η Ζουμουσού. Δεν είναι. Έσπασε φίλε το διπλό, τι να σου πω, 19 απόδοση έδινε. Λέμε τώρα. Ελάτε στην παρέα μας, έχουμε ετοιμάσει και σήμερα όμορφα πράγματα για σας. Γράφετε το μηνυματάκι σας, αν γουστάρετε και αν θέλετε. FM κενό το μήνυμα στο 54526 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Στους διαγωνισμούς μας τις τελευταίες μέρες τους κάνουμε μέσα από το τηλέφωνο και σήμερα μετά τις 8.30 θα δώσουμε ένα καταπληκτικό, ένα μοναδικό δώρο. Δεν υπάρχουν στην αγορά αυτά, είναι χειροποίητα, έχουν μέσα το μεράκι ενός ανθρώπου που τον υπεραγαπώ και τον σέβομαι απεριόριστα, το συντριβανίσιο το φίλο μας τον κύριο Διονύση Κροκοριάδη, που στα 84 του κάθεται σαν παλιός επιπλοποιός και φτιάχνει ξύλινα σεντούκια ΠΑΟΚ με μεταξωτυπία καταπληκτικά για να βάλετε μέσα διάφορα φυλαχτά, να βάλετε μέσα διάφορα σουβενίρ, χαρτάκια, οτιδήποτε θέλει ο καθένας, ξύλινα σεντούκια με μεταξωτυπία ΠΑΟΚ φτιαγμένα χειροποίητα. Παίρνει ξύλο-ξύλο, τα βιδώνει με μεντεσέδες, με τη μεταξωτυπία επάνω, ένα καταπληκτικό πράγμα χειροποίητο. Όσοι είχατε την τύχη να κληρωθείτε άλλες φορές, το γνωρίζετε. Ένα τέτοιο θα κληρώσουμε σήμερα, τον υπερευχαριστούμε. Κύριε Διονύση μου, ήρθες και δεν ήμουν εδώ, που έφερες το κουτί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, σε αγαπώ πολύ και το ξέρεις, και εσένα και το γιώκα σου, το δάσκαλο, τον υπέροχο. Να συνεχίσεις στα 84 σου να έχεις τέτοια διάβγεια νου, τέτοια καθαρότητα στη σκέψη, τέτοιο μνημονικό. Θυμίζουμε, έχει πει κατά καιρούς ολόκληρα κατεβατά τραγούδια που έλεγαν τότε στην κερκίδα του ΠΑΟΚ. Ένα τέτοιο λοιπόν θα κληρώσουμε σήμερα. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Θέλω να πω και να διευκρινίσω το εξής. Η σελίδα στον αθλητήριο, και μιλάω βέβαια για τη σελίδα μας ή για την ομάδα τέλος πάντων στο Facebook, που είναι ανοιχτή σε όλους, δεν είναι σελίδα για πολιτικές απόψεις. Δεν είναι μια πολιτική σελίδα. Η ομάδα μας δεν έχει να κάνει με την πολιτική. Τις τελευταίες μέρες εκτενώς και στην εκπομπή και μέσα από την ομάδα αναφερθήκαμε στο συλλαλητήριο, χωρίς το έχω πει δεκάδες φορές, είμαι υποχρεωμένος δυστυχώς να βάζω τον αστερίσκο, αυτό το πράγμα να έχει να κάνει με κανένα κόμμα, με καμία Χρυσή Αυγή, με κανένα λαός, με καμία ΑΝΕΛ, με καμία Νέα Δημοκρατία, με κανένα ΣΥΡΙΖΑ, με κανένα κόμμα γενικά, δεν έχει να κάνει αυτό. Είχε να κάνει με το μεγαλειώδες συλλαλητήριο, ντρέπομαι πραγματικά για το σκέτς χθες στην Τατιάνα Στεφανίδου. Ντεμέκ σατυρικό από την κοπελίτσα που βγαίνει και okay, κάποιοι μπορεί να γελούν με αυτά που λέει, αλλά εχθές προσέβαλε πάρα πολύ κόσμο και έτρεχα πάλι βραδιάτικα, καλή δουλειά δεν έχουμε,
Αφήνουμε τα παιδιά μας και μπαίνουμε να σβήσουμε σχόλια ανθρώπων που δεν μπορούν να κρατήσουν τα νεύρα τους. Μπορεί να είναι δικαιολογημένοι, το είπα και χθες, η αγανάκτηση ή η οργή για την ΕΡΤ3 παράδειγμα, που κόφευσε, που αποσιώπησε, που υποβάθμισε, που σαμπόταρε το φοβερό και μεγαλειώδε συλλαλητήριο, αλλά δεν γίνεται, παιδιά, να ξεπερνάμε κάποια όρια στα σχόλιά μας. Γι' αυτό και μπαίνω και στην αρχή θα σβήσω ένα-δύο σχόλια και μετά φεύγει όλο, όλη η ανάρτηση. Μπορεί αυτός που έχει βάλει την ανάρτηση αρχικά, ο άνθρωπος να είναι πολιτισμένος, να λέει απλά την άποψή του. Αλλά όταν μπαίνουν από κάτω και εύχονται διάφορα ζώδια και διάφορα πράγματα πάνω στον τάφο του άλλου, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν συνάδει και με το ύφος μας και με τον τρόπο σκέψης μας. Οπότε αμέσως πέφτει μαχαίρι. Ούτε η εκπομπή είναι πολιτική, το ξαναλέω, και μην προσπαθήσουν κάποιοι, ή μάλλον μην θεωρήσουν κάποιοι ότι βρήκαν βήμα για τις πολιτικές τους απόψεις. Δεν ισχύει, δεν θα το επιτρέψω. Ούτε η σελίδα θα γίνει ένα πεδίο να σκοτώνονται μεταξύ τους παρατάξεις ή άνθρωποι διαφορετικών κομμάτων. Δεν υπάρχει αυτό. Είπαμε την άποψή μας, εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι η Μακεδονία είναι μία, είναι Ελλάδα. Θεωρώ λάθος το είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Αναπόσπαστο μέρος της ιστορικά, και όσοι προσπαθούν το αντίθετο είναι παραχαράκτες. Και όσοι στηρίζουν αυτούς που θέλουν σύνδετες ονομασίες είναι συνένοχοι στο έγκλημα. Πάει να γίνει. Αυτό. Βάζουμε τελεία. Αν χρειαστεί θα ξανασυζητήσουμε για αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να δώσουμε σε κανέναν. Απολύτως. Έχουμε απόλυτη ελευθερία και εδώ στο Λίμπερο, όπου δούλεψα, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, ποτέ δεν τόλμησε κανένας να ανοίξει την πόρτα για να μου πει θα πεις αυτό ή θα πεις εκείνο. Διότι ήξερε ότι πριν τελειώσει η πρόταση αυτή, έχω γίνει μπουχός. Δόξα τω Θεώ, δουλειά θα βρίσκα σε 5 λεπτά. Τώρα, είτε επειδή εκτίμησαν τον τρόπο που μιλάω, είτε επειδή κατάλαβαν ότι δεν τους παίρνει, γιατί και οι διευθυντές ξέρουν σε ποιον μπορείς να πεις πες αυτό ή μη λες εκείνο. Δόξα τω Θεώ, 19 χρόνια δεν μου συνέβη ποτέ. Το ίδιο και εδώ στο Λίμπερο, ποτέ δεν μας είπαν πείτε αυτό ή μη λέτε εκείνο ή τραβήξτε. Έχουμε και ανθρώπους που διαφωνούμε μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα, έτσι, για πολλά πράγματα. Είτε πρόκειται για τον ΠΑΟΚ, είτε πρόκειται για το συλλαλητήριο, είτε για οτιδήποτε. Και είναι υγεία αυτό. Ο καθένας θα μπορεί να λέει ελεύθερα την άποψή του. Βάζω λοιπόν τελεία. Σήμερα το βράδυ έχουμε κύπελο. Ολονών το μυαλό μας πρέπει να είναι εκεί. Ολονών το μυαλό μας πρέπει να είναι εκεί. Κάνουμε πρόβα στην ώρα του Champions League. Αυτό είναι βέβαιο, το 9:45, το 10 παρατέταρτο. Βεβαίως, βεβαίως και να έρθετε. Συγγνώμη για διακοπή. Λοιπόν, παιδιά που έρχονται από πάρα πολύ μακριά, συγκεκριμένα από την Ολλανδία, να έρθετε φυσικά, να έρθετε. Θα χαρώ πάρα πολύ. Αύριο, Δευτέρα, όποτε θέλετε, όποτε μπορείτε. Γεια σου Χρήστο μου, να είσαι καλά, να είσαι γερός. Τα παιδιά από την Ολλανδία ακούμε κάθε μέρα μέσα από το διαδίκτυο. Βεβαίως και να έρθετε. Το έχουμε πει πολλές φορές. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Αν έρχεστε για μπινελίκι ή για ξύλο, τα στούντιό μας είναι στο καταπληκτικό Φίληρο. Ένα καταπληκτικό μέρος στην οδό Ανυπάρκτου 14α, μην πάτε στο βίντεο, δεν μας βρείτε. Αν είναι για γλυκά, αν είναι για κεράσματα, αν είναι για αγκαλίτσες, αν είναι για καλά λόγια, είμαστε στη Λόντου Σοφού 18, στο κέντρο, εδώ πάνω από τα λαδάδικα, αν θέλετε λέω, έκτο όροφο. Σήμερα το βράδυ λοιπόν, 10 παρατέταρτο, θα έχουμε πάλι μία αναμέτρηση που είναι ιδιαίτερο σημαντική. Δεν θέλω να πω ότι το φοβάμαι το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά μπορεί και να το πω. Γιατί είναι άλλη διοργάνωση, είναι τελείως διαφορετική οι αγώνες κυπέλου, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι τελείως άλλη φιλοσοφία, ωστόσο δεν χωρά καμιά υποτίμηση ούτε στη διοργάνωση αυτή καθ' αυτή, επειδή δηλαδή το πήραμε πέρσι, τι σημαίνει, εντάξει τώρα okay, μωρέ, ξεδιμάναμε, μας έφυγε, οπότε πάμε χαλαρή. Ούτε κατά διάνοια. Και όπως λέω κάθε φορά, το νου σας, προσέξτε καλά.
Το νου σας. Ρεμπάλα. Εντάξει, κατευθείαν. Το νου σας, ρεμπάλα. Το νου σας καλά, ρεμπάλα. Κατευθείαν. Πριν τελειώσω την πρόταση. Πόσο γρήγορος παίζει να είσαι, αγόρι μου, πόσο γρήγορος. Αδερφέ μου, Flash Gordon. Έχω αφήσει ανοιχτά κινητά, αυτά και χτυπάνε. Ντιν-νταν, ντιν-νταν, διάφοροι ήχοι. Χορηγούς είπα, δεν είπα, θα τους πω τώρα. Ηλεκτρονέτ, Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. 50 συν ένας χρόνος. Μισός αιώνας εμπειρίας, ειδικά αυτό το διάστημα με Huawei κινητά και η σειρά Y και η σειρά P9 και P10 Lite και η Mate και όλα καταπληκτικά κινητά, εξαιρετικές τιμές, full extra επάνω. Τα πάντα και οι κάμερές τους και οι δυνατότητές τους και η ταχύτητά τους εκπληκτική. Φυσικά δεν ξεχνάτε, χορηγός πρώτης ώρας είναι το όλα στα όρθια με καταπληκτικές προσφορές, δύο χάμπουργκερ, μια Coca-Cola, μόνο 5 ευρώ. Δύο χάμπουργκερ κανονικά με ψωμάκι και τα λοιπά, όλα τα πάντα. Και στην Κωνσταντινούπολος 37 και στη Λεωφόρο Στρατού 18 με την περίφημη πλέον και περιβόητη σκεπαστή, καταπληκτικά πράγματα θα φάτε εκεί στο φίλο μας το Δημήτρη. Όλα στα όρθια. Όπως είπαμε, σήμερα μετά τις 8.30 που θα ανοίξουμε τις γραμμές, θα δώσουμε τη δυνατότητα μέσα από τα τηλέφωνα που μαζεύουμε να κληρώσουμε ένα υπέροχο ξύλινο κουτί, ένα σεντούκι χειροποίητο με τη μεταξωτυπία πάω και πάνω και τα τέσσερα ιερά γράμματα από τον αγαπημένο μας κύριο Διονύση, το Συντριβανίσιο. Σήμερα λοιπόν είναι ένα μάτς πάρα πολύ κρίσιμο. Κρίσιμο γιατί? Δείτε λίγο τι γίνεται απέναντι. Όχι τρώνε τα μουστάκια τους, όχι γίνεται της αλεπούς ο θάνατος, όχι της γυναικός, της εκδιδωμένης γυναικός το σιδηρούν κυκλίδωμα. Πραγματικά αυτό το πράγμα εμείς πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Το ότι μένεται ένας πόλεμος επικοινωνιακός μεταξύ γάβρου και ΑΕΚ, μεταξύ του κόκκινου και του κίτρινου και της κίτρινης, όχι εσύ είσαι της κλάψας, όχι εσύ είσαι η Μάρθα Βούρτσι, όχι εσύ ευνοήθηκες πιο πολύ, εγώ, εσύ ευνοήθηκες πιο πολύ. Εσύ που είχες ευνοηθεί τότε, μιλάς εσύ ρε. Και εμείς είμαστε δίπλα. Μπορούμε να περάσουμε έτσι απλά την ώρα που γίνεται ο καυγάς στην ταβέρνα και αναποδογυρίζουν τα τραπέζια οι άλλοι και σπάνε τα μπουκάλια και σκοτώνονται μεταξύ τους, να περάσουμε δίπλα, να πάμε σε μια γωνίτσα και να πούμε φιλέ. Παιδί, φέρε μας ένα κατάλογο. Τι θέλετε? Θέλω μία πρόκριση ημιτελικά και έναν από τους δύο αυτούς μαλαμπίμπιδες που μαλώνουν για αντίπαλο. Τους θέλω σε διπλό αγώνα εγώ. Το έχω δει το έργο. Μη σας πω ότι το πιο περίεργο όνειρο να γίνει ό,τι το 85. Να πάρουμε το πρωτάθλημα και να πάμε να παίξουμε τελικό κυπέλο Ελλάδος με τη Λάρισα. Μόνο που αυτή τη φορά δεν υπάρχει κανένας να μας κλέψει τον Χρήστο Δημόπουλο. Σωστά! Αγόρι μου, φτάσαμε φίλε σε μια ηλικία που τα λέμε αυτά και είναι πώς μας μιλούσαν οι παλιοί, ας πούμε. Θα σας πω τότε για το. Τι έγινε το 74. Μου λέει ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, άνθρωποι μεγάλοι στην Τριβανίση. Να σας πω τότε γιατί είχε γίνει. Που ήρθε ο Τσαρπανάς και έσπασε τη στάμνα, ή που περίμενε και έσπαγε τις στάμνες, ή που πήγαινε τα ρούχα και τα έκρυβε για να μην τα πάρουν στην κατοχή, ή που τα έπλυνε στο σπίτι του, ή που πούλησε το φορτηγό του για να μπορέσει να ζει στην ομάδα. Ιστορίες μας λένε, ας πούμε, και τις ακούμε και λέμε. Ήμασταν τότε, πόσο ήμασταν? Το 74-75. Τριών, δύο, τεσσάρων, μιλάμε τώρα για τους 40+. Όπως ήμασταν με το Σωτήριο. Πάνω κάτω στην ίδια ηλικία. Φτάσαμε τώρα, λέμε για τον τελικό με τη Λάρισα και για την κλοπή από το Βάζελο, μην ξεχνιόμαστε, από το Χρήστο, του Χρήστου Δημόπουλου, του Φωνιά, και μου φαίνεται ότι είναι, μιλάμε, πώς μιλούσαν οι παππούδες μας για αυτά, έτσι. Για τον Κούδα, για τον Σαράφη, για τον Τερζανίδη, για τον Αποστολίδη, έτσι μιλάμε εμείς τώρα και λέμε τότε. Και φυσιολογικό είναι τώρα. Ένα παιδί το οποίο είναι αυτή τη στιγμή 17-18 χρονών, που είναι πολλοί ακροατές μας που έχουν παιδιά σε τέτοια ηλικία. Έτσι. Υπάρχει πολλοί κόσμος που ακούνε δύο γενιές και τρεις. Και αυτό μας κάνει ιδιαίτερη χαρά, μας δημιουργεί. Και ευθύνη βέβαια. Πάμε λοιπόν την ώρα που μένεται η μάχη απέναντι, επικοινωνιακά, για το Σιδηρόπουλο, για τη διαιτησία. Του άρεσε του Κυρσάβα η διαιτησία. Έτσι βεβαίως, πενταρίσιος ήτανε ο τύπος από την Ιμαθία που έδωσε το πέναλτι, που έπεσε, έγινε το πέναλτι 1 Ιανουαρίου και έπεσε στις 7 Ιανουαρίου ο Φουρτούνης.
Μια καθυστέρηση. Μπορεί να ήταν παλιωμερολογήτης. Δηλαδή έπεσε στα φώτα για το Σταυρό όλος ο κόσμος και αυτός έπεσε μετά. Όπως είπα και χθες, το πρώτο πράγμα που κάνει κάθε μέρα ο Φουρτούνης είναι να βουτάει το παξιμάδι στον καφέ. Βουτάει. Και την ώρα που το βουτάει, ακούει και τα σφυρίγματα. Την ώρα λοιπόν που αυτοί μεταξύ τους τρώγονται και θα έχουν απώλειες και ψυχολογικά, αυτό είναι μια φθορά να μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία. Θυμηθείτε πόσο εξοντωμένοι βγήκαμε πέρσι από τη διαδικασία του τελικού κυπέλου. Παρότι χαρούμενοι και πανευτυχείς, πόσο αποκαμωμένοι ήμασταν όλοι. Και πρώτοι και καλύτεροι παίχτες που νιώσαν ότι φτάσανε το πικ και μετά... Αυτός ήταν ήχος από μια φουσκωτή κούκλα που ξεφουσκώνει. Έχει άπειρες ο γιος μου στο δωμάτιο και το αγαπημένο του είναι αυτό. Να βγάζουμε ξαφνικά τη βαλβίδα και να αιωρείται στον αέρα η μπάλα, ας πούμε, ή ο φουσκωτός μείνει και Μίκη. Λέω λοιπόν ότι την ώρα που απέναντι μένεται η μάχη, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Το απολύτως απαραίτητο, το απολύτως φυσιολογικό και εύλογο. Δηλαδή τι? Μία καθαρή νίκη σήμερα. Μία καθαρή νίκη σημαίνει πίσω να εξακολουθήσει ο Πασχαλάκης που μπράβο, μπράβο στο Λουτσέσκου που δεν θα πάει σε rotation. Τι πάει να πει rotation? Rotation τα κάνεις όταν παίζουμε με τον Αιγινιακό, με την Κρία Βρύση, με την Αστραπία Χλαδινής, με τον Αλμποπό Αριδέας, σε αρχικές φάσεις, και τιμώ αυτές τις ομάδες που λέω, έχω φίλους εκεί, γι' αυτό τα λέω. Τότε, όταν είσαι ένα βήμα πριν τον ημιτελικό, να βάλεις τι, το Ρέι τώρα που είναι κρύος, που δεν έχει πάρει παιχνίδια. Ένα λάθος αρκεί. Να φάμε κανένα γκολ και μετά να τρέχουμε. Γιατί δεν είναι κακή ομάδα ο Ατρόμητος. Γιατί δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο Ατρόμητος και θα πρέπει να το δούμε αυτό το μάτς. Μπορούν να το δουν τα παιδιά μας όπως είναι ένα μάτς πρωταθλήματος. Πείτε ότι είναι μια εμβόλυμη αγωνιστική Τετάρτη. Έτσι δείτε το. Το ότι θα είναι σήμερα το βράδυ ο Μιχαήλ Στρογκόφ με τους λύκους, με τα άσπρα μάτια από το κρύο, αυτό είναι βέβαιο. Όμως θέλω να πω, να κάνω μια έκπληξη στους ποδοσφαιριστές, ότι παιδιά, ξέρετε, παίζετε έξω, δεν είναι παρκέ, να ρυθμίζουμε τον καλοριφέρ, δεν είναι μπασκετάκι, δεν είναι βολεάκι, ούτε handball. Υπάρχει ένα ζήτημα. Έχεις να αντιμετωπίσεις και τα στοιχεία της φύσης. Γι' αυτό είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων. Βρέχει, ρίχνει καρέκλες, σε χτυπάει, σε τρυπάει η βροχή στο πρόσωπο, σου ρίχνει σφαλιάρες, όπως ο ψαράς στο χωριό του Αστερίξ με αυτά τα ψάρια τα τεράστια που ρίχνει σφαλιάρες με τα ψάρια. Πάφουν, να σου ρίχνει τη βροχή κατευθείαν στο πρόσωπο. Νιώθεις ότι το αγιάζει λισομανάει πάνω σου, είσαι Οδυσσέας δεμένος στο κατάρτι και οι σερίνες σου τραγουδάνε χασαποσέριβι κάτι καρσιλαμάδες και σου έχει γίνει το κοντάρι ένα εμπόδιο για να φτάσεις κοντά τους. Αυτή είναι η κατάσταση, ξέρουμε ότι θα έχει κρύο, μη μασάτε τίποτα. Στο πρώτο σπρίτ που θα κάνετε θέλω επίσης να δω σήμερα απόψε το βράδυ ποιοι θα βγουν με κοντομάνικο, πραγματικά μου λέει πράγματα αυτό. Όχι ότι άμα βγει ο παίκτης με καλτσόν να πούμε κανένα μακριμάνικο είναι φλόρος, όχι. Αλλά το ότι ένα παλικάρι θα βγει σήμερα, γιατί προσέξτε, έχει τώρα ας πούμε που είναι πρωί, έχει 6 βαθμούς έξω, 5, 3, 2. Το βράδυ που θα αρχίσει το μάτς 10 παρατέταρτο, δηλαδή θα πάμε 10, 10 μισή, 11, 11 και... Δεν ξέρω πόσο καιρό έχει που βρεθήκατε χειμώνα μήνα τέτοια ώρα στο κήπεδο της Τούμπας. Μια φορά μου έχει μείνει αξέχαστη. Έτσι και φυσάει και λίγο, σου τρυπάει και το μπουφάν. Όμως, αυτός πρέπει να είναι ένας παραπάνω λόγος για να είμαστε όλοι εκεί απόψε. Σιγά μη μασίσουμε με το κρύο. Βγάζουμε και το σύνθημα από την τσέπη. Κρύο γαμπίμπι πι μάνα σου. Προσωποποιούμε, δεν βρίζουμε ποτέ μαμάδες, ποτέ μανάδες, ποτέ δεν το έχω κάνει. Απλά στο κρύο εκεί κάνουμε μια εξέλιξη, μια εξαίρεση και μια εξέλιξη θα έλεγα, γιατί η γλώσσα λανθάνουσα λέει την αλήθεια. Και αναφερόμαστε σε συγγενικά πρόσωπα του κρύου. Δεν θα μασίσουμε τίποτα. Κόσμος θα πάει να στηρίξει την ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Το ξαναλέω. Τώρα, έλεγα για τη θέση του τερματοφύλακα. Καλός Πράττει και βάζει τον Πασχαλάκη, ο οποίος και στο μάτς προχθές έδειξε ότι θα βουτήξω και στα πόδια του αντιπάλου και σε μια φάση στο πέναλτι, στη βούλα του πέναλτι που βουτάει μέσα στα πόδια. Έτσι θέλουμε να τους βλέπουμε όλους. Με το πάθος του Μάτος, με την αυταπάρνηση, με την οριμότητα του Βαρέλα, με την τρέλα του Βιερίνια που
Μαγεύει παρότι παίζει, δεν παίζει στη θέση του, παίζει σε μια θέση που δεν είναι καν η θέση που έπαιζε στη Γερμανία. Ακούω πολλούς να λένε εκεί έπαιζε στη Γερμανία. Κάνετε λάθος. Όποιος βλέπει Bundesliga και όποιος έβλεπε, ξέρει ότι ο Βιερίνη έπαιζε στο άλλο άκρο. Έπαιζε δεξί back half και είχε όλη την πτέρυγα. Αριστερά έπαιξε μια-δυο φορές που είχε τραυματισμό ο αριστερός οπισθοφύλακας της Wolfsburg. Δεν ήταν εκεί η θέση του. Παίζει δηλαδή τώρα. Και στην άμυνα που δεν είναι. Δεν τον πήραμε για άμυνα. Και στην αντίθετη πλευρά. Και συνεργάστηκαν και υπέροχα με τον Μακ που ξύπνησε την κατάλληλη ώρα. Λεβέντη μου, παλικάρι μου. Αγόρι μου γλυκό. Βλέπω που βάζει αναρτή συνέχεια η γυναίκα του, αυτά τα παιδιά του, πώς ευτυχισμένοι στη Θεσσαλονίκη. Κάνε μας και εμάς ευτυχισμένους. Δηλαδή, η εμφάνιση που έκανες προχθές με τον Απόλλωνα, αυτό το υπέροχο γκολάκι, αυτό το υπέροχο πλασίδες, πόσο όμορφο είναι. Τσακ με το μιτούλι. Βέβαια, ο Κοτσίδα σου βγάλε μια μπαλιά όπως ταΐζει η μάνα. Η μάνα το πουλί ταΐζει τα πουλάκια της μέσα στο. Μέσα στη φωλίτσα. Στο στόμα. Ο Πρίγιοβιτς που δεν συμμετέχει στο παιχνίδι και τέτοια που ακούμε διάφορα. Εγώ ξέρω ότι έβγαλε μια πάσα σαν δεκάρι. Ζήλεψαν τα δεκάρια της ομάδας. Μαθαίνω επίσης, λέω μαθαίνω ρε παιδί μου, γενικά από διάφορες πηγές, πόσο τρελαμένος είναι ο Πέλκας, ακόμα δεν μπορεί να χωνέψει ότι δεν του έπιασε εκείνο το πλασέ. Εμένα μου λέει πάρα πολλά πράγματα για το χαρακτήρα, για την οτροπία, για το DNA ενός παίκτη όταν δεν αφήνει πίσω τα αυτά που έγιναν την Κυριακή το βράδυ και τελειώσαμε, γεια σας, ειδικά όταν έχουμε κερδίσει, αλλά εξακολουθεί και του ξύνει τον εγωισμό μια χαμένη φάση. Δημητράκη, είσαι στον απόλυτα σωστό δρόμο αν εξακολουθεί να σε ενοχλεί ένα χαμένο πλασέ. Είσαι ακριβώς εκεί που πρέπει. Συνέχισε έτσι. Γιατί έμαθα ότι συζητούσε και με συμπαίκτες και με τον Λουτσέσκου, τον πείραξε που στο πλασέ αυτό, εκεί που βγήκε μόνος του, έκανε αυτό έπρεπε να κάνει βέβαια, ένα πλασάρι έτσι, αλλά δεν πήγε μπάλα εκεί που έπρεπε. Δεν την έστειλε ακριβώς εκεί που έπρεπε και τον πείραξε. Μου κάνει εντύπωση που το εξακολουθούσε και το συζητούσε και μέσα στη βδομάδα. Ευκαιρία είναι σε ένα άλλο μάτς να το κάνεις όπως το έχεις κάνει με το Βάζελο που την έστειλε εκεί που το κάνουν οι αράχνες. Όσοι λοιπόν αγωνιστούν σήμερα, ο Μαουρίσιο έμεινε εκτός γιατί και κουρασμένος φαίνεται για μένα και ντεφορμέ είναι. Ποτέ δεν γύρισε ο Μαουρίσιο στην κατάσταση που ήταν πριν από το παιχνίδι που τραυματίστηκε. Εκεί που είχε βρει το ρυθμό του, εκεί που είχε πετύχει και τα δύο τα γκολ. Εκεί ακριβώς τον έκοψε ο τραυματισμός, την άνοδο που είχε. Είναι τεράστια η ποιότητά του, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς αυτό. Ωστόσο, θέλει να τον ξεκουράσει. Σήμερα θα είναι και ένα σκληρό παιχνίδι. Θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι. Πιστεύω θα πάει και στη δύναμη. Και προτιμά, από ό,τι φαίνεται, το Σάχοφ. Συμπάθειά μου ο Σάχοφ δεν είναι, το ξέρετε, γιατί έχουμε δικαίωμα και εμείς που κάνουμε εκπομπές να γουστάρουμε ένα παίχτη περισσότερο ή λιγότερο. Δεν είναι ο Σάκοφ αυτό που ονειρεύτηκα σε εκείνη τη θέση και θεωρώ ότι είναι κατώτερος των προσδοκιών. Πέρσι έκανε 2-3 καλά μάτς, πέτυχε σημαντικά γκολ. Σήμερα λοιπόν, φίλε Ευγένη, που σου δίνεται ευκαιρία, κάνε ένα μεγάλο μάτς. Κάνε σήμερα ένα μεγάλο μάτς για να πεις ορίστε, εδώ είμαι. Και τόσο καιρό που με αφήνεις απ' έξω, με αδικείς. Όπως κάθε φορά όταν τον καλεί τον Μπίσεσβαρ, κάνει ο Μπίσεσβαρ. Κάθε φορά που του λέει έλα, ο Ντρούλης ο φίλος μου, το που λένε, μπαίνει μια χαρά. Τον άφησε τώρα εκτός γιατί έχει θέμματα με τη μέση, διάβασα, ως φυαλγία. Για πρώτη φορά είναι η χαμένη Αφάνα, είναι στη 18άδα. Θέλουμε να σου πούμε δύο κουβέντες, Μάρσιο Αζεβέδο. Καταρχήν, σε καλωσορίζουμε και στην αποστολή, στην πρώτη αποστολή σου σε αυτή την ομάδα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κατάλαβες το ατόπιμά σου. Όπως επίσης καταλαβαίνεις γιατί μέχρι τώρα δεν έχεις παίξει. Εμείς περιμέναμε να δούμε μια Αφάνα. Περιμέναμε να δούμε μια αλητεία, ένα μαλλί να ανεμίζει. Περιμέναμε να δούμε ένα μαλλί που θα έκανε τον Μπίσεσβαρ να ζηλέψει. Που θα έκανε τον Μπίσεσβαρ να είναι απλά ένα καραφλό αγόρι μπροστά σου. Γιατί οι φωτογραφίες, το υλικό που είχαμε και μέσα από το YouTube, αλλά και μέσα από το Google, μας έδειχναν ένα παλικάρι το οποίο όλη την τρέλα του την είχε στο μαλλί. Ποιος Μαρσέλο τώρα να πούμε της Ρεάλ Μαδρίτης, και ποιος Ουάρντα και ποιος Σουξουμούξου. Και ήρθες και ήρθες κι ήσουν ένας άλλος. Ήρθες με κομμένο το μαλλί. Ένας άλλος ποδοσφαιρικός Σαμψόν. Πώς περίμενες να παίξεις κατευθείαν.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτές τις μέρες φρόντισες και με διάφορα, δεν ξέρω, υπάρχουν λοσιόν, σαμπουάν, τέτοια, να μεγαλώνει γρηγορότερο το μαλλί. Λίπασμα, δεν ξέρω τι. Κάνε κάτι. Δεν μπορούμε, δεν είσαι αυτός. Καταρχήν δεν μοιάζεις καθόλου. Εγώ δεν έχω πιστεί ότι είσαι εσύ. Μπορεί να στείλω έναν άλλον. Το ψάξαμε, κάναμε εξετάσεις DNA. Είσαι εσύ, ο Αζεβέδο, που βλέπαμε. Και επιτέλους απαντηθεί το ερώτημα. Τα παιδιά του Αζεβέδο, ποιον είχαν πατέρα. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Όπως είπε και ο Πέλκας στη διαδικτυακή επικοινωνία με τους οπαδούς. Α, παιδιά, δεν θέλω να μπω σε προσωπικά. Θα πνιγώ! Άρα λοιπόν, άρα γαρούν, τη γαρούν όσουν ώστε συμπερασματική σύνδεση, μια ακατάσχετη παπαγαλία χωρίς λόγο κάποιες καμένες πλάντες στον εγκέφαλο. Καμία υποτίμηση του αντιπάλου, πρώτον. Το νου σας, το βάζω κάθε εβδομάδα. Το νου σας, εσείς που θα φορέσετε τη φανέλα σήμερα. Το νου σας, ρε μάλια. Το νου σας καλά, ρε μάλια. Το νου σας, προσέξτε καλά. Ρε μάλια δεν θέλω να πω, αλλά το νου σας γενικά, προσέξτε καλά. Καμία υποτίμηση. Εσείς που θα παίξετε. Καμία. Στον αντίπαλο και στη διοργάνωση. Δεν είναι άλλο, βγάλτε αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα από το μυαλό σας, εκεί έχει άλλες 12 μάχες, βγάλτε το. Χαρείτε με την κλήρωση που απέναντι ο ένας από τους δύο θα φύγει, θα σκοτωθούν μεταξύ τους, θα φαγωθούν. Παρεπιπτόντως, όταν είχε πει πέρσι ο Ιβάν Σαββίδης για ξένους διαιτητές, ήταν κλόουν, έτσι, έτσι τον είχαν χαρακτηρίσει οι Ολυμπιακοί κύκλοι. Τώρα που θέλει ξένους διαιτητές ο Ολυμπιακός, είναι καλά, ε! Δεν βρε κουτά. Πού θα βρείτε άλλο σαν αυτόν προχθές. Ε, πού θα βρείτε ξένος να δώσει τέτοια. Είδες ο άλλος μόλις αισθάνθηκε την απειλή. Σου λέει, όχι, αμάν! Πώς το λένε αυτόν ο Καραπιπερίμ, πώς το λέγανε τον διαιτητή προχθές. Μόλις ένιωσε ο Καραπιπερίμ ότι υπάρχει πύρμπος να του φάει ο άλλος στη δουλειά, φωτιά στο κόλο μας. Δηλαδή, ρε, κάτσε εδώ να δώσουμε ένα πέναλτι. Έχουν σοβαρολογία, δεν φέρετε ξένους εμείς, δηλαδή. Θα έρθουν οι ξένοι να μας πάρουν τις δουλειές και τέτοια αυτά. Εμείς τι δουλειά κάνουμε τόσα χρόνια, φίδια λούζουμε. Τι κάνουμε, περνάμε επί καλαμίδες στα καγκουρό. Είναι δυνατόν. Πάρε την πεναλτάρα, βγαλμένη από τις πιο ωραίες στιγμές παράγκας. Και βέβαια μετά κύριο Σάβας, περί χαρές. Θα και α, ξέχασα να σου πω. Είπε, η Θεσσαλονίκη είναι ελληνική. Μπράβο, θέλουμε να σου πούμε ότι και το Κιλκής είναι. Ότι είναι και, παιδιά, συγγνώμη, και η Έδεσα. Γενικά, η Μακεδονία έχει και άλλες πόλεις. Πέρα από τη Θεσσαλονίκη, είναι και ο Μπαχτσές, η Περαία. Αν, επειδή είπε η Θεσσαλονίκη είναι ελληνική. Μπράβο. Όχι, επειδή το είδα αυτό μετά. Νόμιζα είχε απλά η Μακεδονία είναι ελληνική. Όχι, είναι η Θεσσαλονίκη είναι ελληνική. Φίλε, καλά κάνεις και το λες. Απλά περιμέναμε, το ξαναλέω. Όταν ακούγεται το βουβουβου, να μπεις μέσα εσύ και να πεις, παιδιά, όπως είναι, φέρουμε. Φεύγει η ομάδα, τέλος. Είναι ντροπή για τον Ολυμπιακό να ακούγεται αυτό το σύνθημα κάτω. Τώρα σε έπιασαν οι ευαισθησιούλες. Δεν θέλουμε. Το ξέρουμε τι είναι. Δεν χρειάζεται να μας το πεις εσύ. Δεν χρειάζεται. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα ανοίξουμε γραμμές. Να μιλήσετε εσείς. Να πούμε ότι γουστάρετε. Κληρώνουμε μία υπέροχη δωρούκλα σήμερα. Ένα υπερατού δώρο. Δεν υπάρχει αυτό στην αγορά. Είναι φτιαγμένο με το μεράκι ενός ανθρώπου, του κύριου Διονύση. Ένα ξύλινο κουτί, ένα σεντούκι με μεταξωτυπία επάνω ΠΑΟΚ. Υπέροχο. Με καπάκι. Κλείνει και μπορείτε μέσα εκεί. Εγώ προσωπικά έχω βάλει από κόμματα, από εφημερίδες, αυτοκόλλητα παλιά. Αυτοκόλλητα παρεπιπτόντως θα έχουμε και άλμπουμ πολύ σύντομα από Πανίνη. Γιώργο, ξέρω τι ακούς. Να ξέρεις, αδερφέ. Περιμένουμε. Κάθε μέρα έχω μηνύματα. Πού είναι τα άλμπουμ, πού είναι τα Πανίνη, τι γίνεται αυτά, τα συμπληρωμένα Πανίνη, έτσι. Γιατί ο κόσμος για να δώσει λεφτά, δύσκολο. Είναι Πανίνη με Πανίνη αυτή την εποχή. Η τσέπη. Εμείς θα πάμε σε διάλειμμα και θα υπενθυμίσουμε ότι γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για τη χαιρετούρα σας, για το γλυκό λόγο, για τις παραγγελίες, γιατί έχουμε ποταπά υπέροχα μετά με το που θα ξεκινήσουμε, αλλά για τους διαγωνισμούς θα τους κάνουμε πάλι τηλεφωνούγκεν. Ο μεγάλος Γκράχαμ Μπέλ, αυτό το δεξί μπακ της Καζερσλάουτερν που πέρασε από την Ουνιόν Ζόλιγεν και την Μπράτφορντ, κατάφερε να ανακαλύψει και το τηλέφωνο. Μπράβο ρε Μπέλ, μπράβο ρε Παλίγαρε, Δερβίση. Πολύ σημαντικός φίλε, έτσι. Ε? Τι έκανε, λέει, μόλις ξύπνησε, λέει, ο Τσακ Νόρις. Τι έκανε, λέει, άνοιξε, λέει, το πρώτο τηλέφωνο που είχε, του Γκράχαμ Μπέλ, και είχε, λέει, αναπάντητες, 7 κλήσεις. Με το που το άνοιξε, λέει, του Γκράχαμ Μπέλ, ο Τσακ Νόρις είχε. Παιδιά, με ζήτησαν εμένα, θα κάνουμε, εννοείται, ειδική ημέρα. Και έχω, χρωστάω και παροιμίες, χρωστάμε και εκπομπή για στρατό,
Vintage account. Ένα-ένα, παιδιά. Ντιν, ντιν, χτυπάνε. Όλα, όλα, θα τακτοποιήσουμε όλα. Την υγειά μας να έχουμε. Ζούμου σου, λέμε και κάθε πίκρα και με. Το νου σας απόψε. Και να ξέρετε, ό,τι συμβεί απόψε το βράδυ, αργά, εκεί στο ναό, που είναι μετρημένα τα μάτς που μπορούμε πλέον να πάμε, ό,τι συμβεί απόψε θα επηρεάσει και το πρωτάθλημα. Δεν είναι τα μάτς πρωταθλήματος μετά από τρεις μήνες. Υπάρχει συνέχεια. Σήμερα κάντε αυτό. Καθαρή νίκη. 1-2. 1-3-0. Δεν θα μας χαλάσει. Πίσω. Και 1-0 λες και μια χαρά είναι. Εντάξει, το 1-0. Okay, δε... Όχι ότι θα στεναχωρηθούμε, αλλά. Ναι. Πίσω το 0. Πασχαλάτσι. Πίσω. Κράτα αυτό που έχει κάνει μέχρι τώρα. Δεν μετράμε. Δεν σου λέμε προπαίδεις. Βλέπεις τίποτα. Ούτε ρεκόρ, ούτε λεπτά. Λέμε τίποτα. Τα έχουμε κόψει όλα. Στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Διαλυματούπεν και επιστρεφουά. Μην ξεχνάτε τις δύο κρεπολιάρες μας. Η μία στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 125, ο Άγγελος, το γεύσης και κοτονοστιμίας, εκπληκτικά πράγματα. Και το άλλο το κρεπολίο μας, Μιχάλης, Μενελάου 29 στον Εύωσμο. Όποιοι πήγαν, δεν ξαναπήγαν αλλού για κρέατα σε αυτούς τους δύο. Χειροποίητα τα φτιάχνουν οι άνθρωποι πεντακάθαρα, λάμπουν όλα μέσα με τα πάτε. Εξυπηρετικότατοι με το χαμόγελο στα χείλη. Και άρρωστα πάω ξανά, εννοείται. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Είμαστε, εδώ είμαστε! Μπουκάραμε, μπουκάραμε για το δεύτερο ημίωρο. Ελάτε στην παρέα μας, πάμε να πάρουμε γραμμούλες, ήδη περιμένουν. 23-10, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε ποτέ. Ποτέ, πώς λέμε, ρε παιδί μου, ναργιλές. Έτσι πάει, αυτά είναι τα ΣΕΣ λίγοντα, όπως τα ΖΕΔΟ λίγοντα μας μπέδεψαν. Κάτι μολέδο, κάτι ζεβέδο. Παιδιά, δεν θα κλάψω κιόλας. Δηλαδή αυτό που ακούγεται ότι μπορεί να πάρουμε τον κουρμπέλι χίλιες φορές. Αν είναι να. Αλλά τέλος πάντων, δεν ασχολούμαστε όπως είπατε, δεν αναφέρθηκα καθόλου ούτε στο Μιστακίδη, ούτε στον Κωνσταντινίδη, ούτε σε κανέναν άλλον, ούτε στον Κάτσες. Έχουμε ματς σήμερα, αυτό προέχει. Τα μεταγραφικά. Άλλη ώρα. Άλλη ώρα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσετε εσείς. Ένα ξύλινο υπέροχο σεντούκι ΠΑΟΚ με μεταξωτυπία, με τον δικέφαλο αετό, με τα μαζεμένα φτερά. Και τα 4 γράμματα κληρώνουμε σήμερα. Μέσα από τις γραμμές θα κρατάμε τα νούμερά σας όπως κάναμε και χθες. Καλημέρα σας! Πάμε να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σε φταίει σήμερα. Hey! Ζουμού σου με το παιδί! Καλώς το παιδί, good the boy! Δεν αλλάζουμε εκπομπή. Ούτε εμείς. Γιατί είμαστε όλοι γνωστικοί. Καλά, 100% φίλε. Όχι αυτή είναι παλαβή, όχι εκείνη. Τι? Εμείς θα τους τρελάνουμε, αυτοί θα μας τρελάνουν. Εμείς είμαστε επαγγελματίες, ρε τρελιά. Να ευχαριστήσω τον Λίμπερο θερμά για το εισιτήριο το σημερινό. Προς όλους τους φίλους. Κληρώθηκες. Πήρες τηλέφωνο, πρόλαβες, πήρες τηλέφωνο. Έχω κληρώσω. Έχω για λίγες μέρες. Έχω πέσει ηρωικά μαχόμενος στο πολικό ψυχό. Όχι ρε, μη λες τέτοια και φοβείς τον κόσμο. Δεν μασάμε ρε από κρύα. Ποιος μασάει από τέτοια, να μην το καλαπούσουμε. Ζεστό αεράκι καλοκαιρινό. Με μύγα και κουνούπι θα έχει σήμερα το βράδυ, φίλε. Κάθε τι θα είναι πηγή. Έτσι. Ζωντάνιας, ενέργειας. Λοιπόν, κληρώθηκα. Ζέστη καύσωνα θα έχει, καύσωνα θα έχει το βράδυ. Και τα μαγαζιά θα έχουν μπλε φώτα αυτά, μυγοπαγίδες. Γύρω-γύρω τα μαγαζιά γιατί, για τα κουνούπια. Λογικά μιλάς. Απόλυτα, φίλε. Λοιπόν, ξέρεις ότι σπριντάρισα και ήμουν από τους πρώτους από προχθές το πρωί. Έτσι, Κατευθείαν που είπα, οι πρώτοι 10 που θα πάρουν πυρές ρετηρίο. Δεν σε έχω πει ότι είμαι ο πιο γρήγορος της Ευρώπης. Ρε τον David Χέισελχοφ. Λοιπόν, καλημέρα. Και η βουκιουκλάκη έκανε τότε έτσι. Ειδικά στον Παύλο τον Σιτιβανίσιο που αναφέρθηκα πολλές φορές και τη μια τη φορά αποκάλεσε ότι αυτός μαζί με εμένα είμαστε οι τρελοί. Ναι, 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 ναι. Όλοι πιστοποιητικό θα σας βγάλω, πιστοποιητικό. Γεια σου Μένιο. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Φιλιά. Η ομαδάρα μας, το νου μας. Το νου μας. Είναι σε πολύ καλό δρόμο και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει ίχνος γκρίνιας. Την κριτική την κάνουμε καλοπροέτα. Χαίρομαι μια και μίλησαμε για τον Μπέλκα, μια και μίλησες. Θυμάσαι πριν κάνα 3 εβδομάδες είπα, Πελκάκι μου είσαι πάστα ποδοσφαιρική. Τέλεια, μ' άρεσαν οι πάστες. Κάποιοι πρέπει να σε συμβουλέψουν να μην γίνονται οι κινήσεις που δεν πρέπει. Γιατί δεν είναι κακό αυτό. Υπάρχει ένα μειονέκτημα σε έναν, έτσι. Το τονίζουμε και απαγορεύουμε να συμβαίνει γιατί είναι εις βάρος του και της ομάδας. Θέλουμε να βελτιώνονται όλοι. Φιλιά, Μένιο! Σε χαιρετώ! Θα σας φιλήσω τώρα, καλημέρα! Bye, bye, bye! Πάμε παρακάτω, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και πάμε να δούμε το άτομο το οποίο βρίσκεται 9 παρατέταρτο στην παρέα μας, θαλερός. Ναι! Καλημέρα σας. Καλό το παιδί! Ο δεύτερος που διέφυγε. Ναι.
Λοιπόν, το βράδυ ο Σαλιεψής δεν θα πουλάει σαλιεψή, θα πουλάει παγωμένη λεμονάδα. Παγωμένη λεμονάδα, παγωτό, παγωκολόνες, ανεμιστηράκια. Ακριβώς. Καπέλο για το... βεντάλιες, καπέλο για τον ήλιο, αντιλιακές κρέμες. Περάστε. Λεμόνι, πορτοκάλι, φρέσκο σάντουιτς, παιδιά! Σκέφτομαι από τώρα τι να φορέσω την περμούδα μου. Σαγιονάρα, διχαλωτή. Σαγιονάρα, ναι. Θέλω οπωσδήποτε η βερμούδα να έχει φίνικες επάνω, να έχει κοκοφίνικες, να έχει άμμο, να έχει αυτά. Και τυραντέ επάνω, λευκό μπλουζάκι κασκορσέ. Και ένα πουκάμισο. Ανοιχτό. Από τη Χαβάη. Από τη Χαβάη, βεβαίως, κοντομάνικο, τέτοιο θέλω. Να έχει επάνω, ρε παιδί μου, παραλίες γενικά. Θέλω να πάμε στα δικά μας. Παραλίες. Θέλει προσοχή το σημερινό. Πόσο ήθος έχεις. Και τα υπόλοιπα τα οποία ακολουθούν, γιατί έχουμε μία σειρά από παιχνίδια. Για μένα είναι επικίνδυνα και πρέπει να τα προσέξουν. Κλείνοντας αυτό το θέμα, θα ήθελα να δώσω τον πρώτο πολίτη της πόλης μας. Ξέρεις ποιος είναι ο πρώτος πολίτης της πόλης μας, ναι. Ο οποίος γύρισε και είπε ότι οι Παοξίδες πετάξανε. Βγήκε ανακοίνωση από τους συνδέσμους, αποστομωτική. Ναι, θα πρέπει να κάνουν μήνυση οι σύνδεσμοι. Θα πρέπει να τον κάνω μία μήνυση, διότι είπε πάρα πολλά και για τη Μακεδονία χθες. Τραγικά. Και θέλει, τραγικά. Εδώ θα φανούμε μάγκες, κανένας, παιδιά μου, φίλοι μου καλοί, στο σπίτι του μπουκάλι κρασί του μπουτάρι. Κανένας. Ναι, πρέπει να ξεκινήσει ένα σαμποτάζ. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι δεν τα βάζουμε έναν λαό, δεν μιλάμε μόνο για τους Παοξίδες. Μιλάμε προσβλητικά για όσα είπε. Και για, και για τη Μακεδονία και για τη χώρα και για τον ΠΑΟ και όλα. Έχουν τελειώσει οι κουβέντες μου για αυτόν. Δεν θέλω πια να χαλάω το κέφι μου για την εκπομπή. Κώστα, σήμερα την έκανα λαχείο και με το Sky που γυρίσανε και τον εξυψώσανε αυτόν τον δήμαρχο που τα είπε σωστά. Ότι σωστά ήξερε ποιοι πετάξανε και κάψανε το χτίριο. Η ΕΡΤ που είπε δεκάδες διαδηλωτές αυτή τη στιγμή, λέει, στο συλλαλητήριο. Δεκάδες. Από κάτω η Λεζάντα έγραφε δεκάδες διαδηλωτές. Ναι, παιδιά, καμιά κουσαριά μαζευτήκαμε να πάμε για Τσίπουρο. Και κάποτε θέλω να κάνεις μία εκπομπή, γιατί σε ακούω τακτικά και λες. Το κλέψιμο του Δημόπουλου. Ο Δημόπουλος δεν κλέφθηκε. Ο Δημόπουλος, πιστεύω, ακράδεχνα δόθηκε κάτω από το τραπέζι. Διότι πιο παλιά, επί Παντελάκη, Θεός χωρέσουν. Όταν πήγε ο Σαράπης και του έδειξε μία επιταγή 500.000 ευρώ από τον Μπάρλο, τότε πρόεδρο της ΑΕΚ. Ναι. Πώς κατάφερε ο Παντελάκης και τον κράτησε. Ναι. Ο Δημόπουλος. Σημασία είχε σε εκείνο τον τελικό, δεν τον είχαμε, θα γυρώταν τον double. Γιώργο μου, κάνε επίλογο, σε παρακαλώ. Τον κατέβασε κάτω από το αεροπλάνο. Ναι, ναι. Τον κατέβασε τον Χρήστο κάτω από το αεροπλάνο. Και δόθηκε ο Χρήστος επειδή ήταν παιδί του Παντελάκη. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Σωστός λέει ο κύριος Γιώργος. Πάρτε, λέει, αμπελόις, ρε παιδιά, λέει ο Βαγγέλης. Τα κρασιά. Περιμένω κυβότια, αδερφέ. Εννοείται αμπελόις, καμία σχέση. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Περιμένω κυβότια να κληρώσω στον Κοσμάκη. Ναι, έλα, γόρι μου, έλα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Ο, τι φωνή είναι αυτή, βράχνιας, πουλάκι μου, κρύωσες. Ναι, αρρωστούλης είμαι, αρρωστούλης. Λοιπόν, μάλιστα. Περαστικά, Παναγιώτη. Ό,τι είπε ο αδερφός μας ο Γιώργος, προς 10 και προς 1000 ναι. Πάει. Για αυτούς που αναφέρθηκε, έχει απόλυτο δίκιο. Απόλυτο. Απλά, δηλαδή... απλά μια μικρή και θερμή παράκληση. Σήμερα το βράδυ έχουμε πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μη φάμε την εκπομπή μας πάλι με τον μπουτάρι. Δεν θα πω τίποτα εγώ. Δεν έτσι, τα έχω πει όλες αυτές τις μέρες. Έγινα αντιπαθής σε αυτούς που το συμπαθούν τον μπουτάρι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά έχω μάθει να λέω την άποψή μου. Άλλο. Όχι, έγινα. Μπορεί κάποιοι να χαλιούνται που είπα, έκανα τη σκληρή κριτική. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν θα έλεγα τίποτα σήμερα για τον Μπουτάρη και κανέναν. Τα παιδιά που έβγαλαν την ανακοίνωση, οι σύνδεσμοι, τα λένε όλα, φίλε. Μία-μία οι λέξεις. Τα λένε όλα. Σέβομαι όλους τους συνδέσμους, το ξέρεις αυτό, δεν χρειάζεται να το πω. Δεν του βαλιάζουμε ποτέ. Εκεί μέσα υπάρχουν παιδιά που. Άσε να μην τεβαίνε, δεν θέλω να τεβαίνω το... Και με παιδεία και με καλή γραφή και με τα πάντα. Σύνδεσμο το θεωρώ δεύτερο σπίτι μου. Γι' αυτό δεν θέλω να το πενεύω. Άστο. Λοιπόν, ήθελα να πω και το... Προχθές σου είπα συγχαρητήρια για τον Λουτσέσκο.
επιμένω πάλι και μ' αρέσει που δεν κάνει rotation. Ναι. Γιατί έτσι κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Είναι λεπτομέρειες που πιστεύω ότι θα ανεβάσει το όνομά του μέσα από την ομάδα μου. Ναι. Τον ΠΑΟ. Και συγχαρητήρια πάλι που ναι. δεν κάνει. Κοίταξε, δεν θα παίξουν όλοι όσοι παίζουν στο πρωτάθλημα. Ξέρω έτσι. Τι θα κάνει. Θέλω να σου πω, ας πούμε, δεν βάζει το Ρέι. Τον αφήνει και εκτός το Ρέι. 18άδας. Είναι ο Σιαμάνης στον πάγκο. Βάζει τον Πασχαλάκη. Δηλαδή, το Βιερίνε είναι στη θέση του. Ο Μάτος στη θέση του. Ο Μακ μέσα. Ο Πέλκας μέσα. Ο Τσίμιροτ μέσα. Ο Λιμιός, θεωρείται βασικός, ο Λιμιός μέσα. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει με Πρίγιοβιτς ή Κουλούρη. Αν δεν ακολουθείς τη ρέντα του ποδοσφαιριστή του εκάστοτε, είτε είναι επιθετικός, είτε είναι αμυντικός, σωστό. Είτε είναι τερματοφύλακας, σωστό. Σωστό. Το timing του, όπως είπες, τη ρέντα που λέγανε οι παλιοί. Τώρα τη φόρμα του. Εκμεταλλεύσου τη φόρμα του. Τώρα είναι αυτός. Λοιπόν, αύριο θα είναι άλλος. Και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια σε έναν ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Ποτέ δεν το κάνω. Ειλικρινά μιλάω. Για το Βαρέλα είναι αυτό. Συγκινητικός αυτά που είπε. Συγγνώμη. Για το λάθος. Ένα λάθος καλή τη χρονιά. Τι να πούνε άλλοι. Μέχρι τώρα τι να πούνε. Ένα λάθος. Έγινε Παναγιώτη! Φιλιά! Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι! Αν θέλετε να σας βάζω και στην κλήρωση για το υπέροχο δώρο που δίνουμε σήμερα, μου δίνετε ονοματεπώνυμο. Να μιλώ στον καθένα κάθε φορά. Όχι ονοματεπώνυμο, όνομα για τα τρία τελευταία ψηφία του τηλεφώνου. Ναι! Γεια σας. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Έλα. Όλα καλά. Βεβαίως, εσένα μιλάμε. Α, δεν κατάλαβα. Sorry. Ναι. Τι κάνουμε. Μια χαρά. Είσαι ο. Ο Χάρης. Ο Χάρης. Ωραία, Χάρη, έλα, σε ακούμε. Πρώτη φορά μιλάμε. Και τελευταία. Του. Μπάδε, νομίζω. Για πες ρε, Χάρη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μαζί με την κλήρωση. Ναι. Δεν μου λες, αυτή η κλήρωση που κάνεις είναι σε εμάς σου σουμουσουτική. Είναι τι, ζουμουσάθηκε. Όχι ρε, μες. Όχι, δεν είναι. Α, ωραία, εντάξει. Δεν είναι, είναι σουμουσούδικη είπες, ε. Όχι, το κάνουμε αυτή την εβδομάδα, έχουμε ένα θέμα με τα μηνύματα, γι' αυτό και τις κλήρωσεις μας. Δίνετε το όνομά σας, χρειάζεται να πείτε το επίθετό σας στον αέρα. Ναι, έτσι, γιατί ναι. μπορεί ο άλλος να δουλεύει, ο άλλος δεν θέλει ρε παιδί μου, έτσι. Και τα τρία τελευταία ψηφία από το κινητό και στο τέλος κάνουμε... Μια υπέροχη κλήρωση, δίνουμε τα δώρα μας και τα τρίμερα στερεά. Ναι, μπορώ να τα δώσω. Βεβαίως. Θα μου πεις ωραία. Ωραία. Ωραία, ένα αυτό, ναι. Χάρης. Ναι, τα τρία τελευταία ψηφία. 6-14. Αν δεις αυτό που λέω, κακώς δεν το έχει κλειδωμένο έξω η Μαριλής. Λοιπόν, να το βγάλω φωτογραφία. Είναι ένα υπέροχο ξύλινο σεντούκι με μεταξιοτυπία ΠΑΟΚ. Φτιαγμένο πάρα πολύ όμορφα, με μεράκι. Χαίρομαι. Από παλιό επιτοπίο. Για πες μου τώρα τι άλλο θέλεις. Έχω κληρωθεί για ένα εισιτήριο, για το σημερινό εισιτήριο. Ωραία. Πριν μερικές μέρες. Τέλεια. Αν μπορείς, επειδή εγώ δεν θα μπορέσω να βρεθώ το βράδυ, αν μπορείς να το κολλήσεις σε κάποιο παιδί, σε κάποια να κάνεις μια κλήρωση, ξέρω εγώ κάτι. Δεν γίνεται, γιατί θα σου πω γιατί. Γιατί έχουμε στείλει ήδη το ονοματεπώνυμό σου στην ΠΑΕ. Τα εισιτήρια είναι πλέον ονομαστικά, άρα το εισιτήριο είναι στο όνομά σου. Πάει χαμένο. Εντάξει, μάλιστα. Δεν μπορούμε. Μάλιστα. Κάποτε παίρναμε εμείς τα εισιτήρια και ήταν χωρίς όνομα. Μέχρι και πολύ πρόσφατα έτσι κάναμε τους διαγωνισμούς. Μέχρι και πέρσι. Θυμάμαι, έτσι τα δίναμε τα εισιτήρια. Θα ήταν εφικτό αυτό που λες. Μπράβο σου πάντως που τουλάχιστον πήρες τηλέφωνο να πεις παιδιά δεν μπορώ. Αλλά δεν μπορούμε κι εμείς. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, ότι δεν γίνεται. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Έγινε, Χάρη. Έγινε, να σε καλά. Φιλιά. Να σε καλά. Να σε καλά. Για χαρά, για χαρά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ωλαλα! Bon viver, bon filet, reservoir, vulcanisateur, petit beurre, ο μεγάλος Jean-Jacques Petit Beurre της Νάντ. Σωστό, και λεμί μπουκαλιό ειδικά. Ωλαλα, λαλα. Λαλαλα, δεν είμαστε καλά. Στα μυαλά μας. Ποτέ δεν ήμασταν καλά. Ποτέ, φίλε. Δύο-τρία θέματα εντάχει να προλάβω σε 20 δευτερόλεπτα. Το πρώτο, αυτός εδώ ο τύπος που παριστάρει τον Δήμαρχο δεν μας είπε αυτοί που πετάξανε από μέσα τον κόσμο που κρατούσαν από το χέρι πεζάκια, μπουκάλια, κοτρόνια, ναι. Γιατί δεν τα λέει κανένα κανάλι ούτε αυτός που παριστάρει τον Δήμαρχο,
και να μας πει ο Δήμαρχος όταν βγήκαν αυτοί από μέσα και γλιτώσανε το λιντσάρισμα, γιατί πήγε ο κόσμος να κάνει ντου μέσα και στο σπίτι. Δεν είχε κόσμο μέσα στο σπίτι, δεν είχε κόσμο μέσα στο σπίτι. Ή κάτι ψηλά και από εκεί μέσα πήγανε. Δεν μου λες σε ποιο γήπεδο πήγαν αυτοί μετά. Κανείς δεν το λέει ούτε αυτό. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Γιατί πρέπει να έχεις και στοιχεία είτε ναι, βίντεο ναι. για να τα αποδεικνύεις. Ακριβώς, τα ακριβώς. Και... Θα ξαναπώ, η ανακοίνωση των συνδέσμων του ΠΑΟΚ τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Ναι. Κοίταξε τώρα ο άνθρωπος που είναι χιονισμένο τον πνόλυμπο και είπε «Ουάου» και το λέει «Χαλάρωσε δήμαρχε, χιόνι είναι». Πάμε παρακάτω. Παρεκτρέπεσαι. Πάμε. Μα δεν είπαμε κάτι, είπαμε χιόνι. Έχουμε να δούμε χιόνι. Ναι, ναι. Όπως έλεγε και ο Στίβια Τζόγλου, το χιόνι λιώνει. That's the point. Ή λέει, θα πούμε τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη. Τα σκάφη, ειδικά είναι ιστιοπλοϊκά, καταπληκτικά. Τα σκάφη. Να πω δύο θεματάκια στα γρήγορα. Το R3, μετά το συλλαλητήριο, στο πάνελ της R3, ακούσει και να λένε είναι παράλογο να ισχυριζόμαστε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Αυτούς τους ανθρώπους που φλεγόντουσαν έξω με τα φραπόγαλα και περιμένανε, ξέρω εγώ, συμπαράσταση από τον κόσμο. Λοιπόν, ναι. γι' αυτό λέμε όχι μαύρο, ασπρόμαυρο την άλλη φορά. Λιώσαμε δύο μέρες και πριν το συλλαλητήριο. Εγώ δεν περίμενα να δω την επιτυχία για να μιλήσω για το συλλαλητήριο, επίσης θέλω να πω. Δεν αποτελεί σπόντα. Από την Παρασκευή είπα ότι πρέπει να είμαστε εκεί. Λοιπόν. Γιατί πάρα πολλοί ασχολήθηκαν αφού έγινε. Σημασία έχει πριν να καταλάβεις τι παίζεται, να καταλάβεις τι γίνεται και να πεις και αυτό που πιστεύεις με παρησία και θάρρος. Χωρίς να υπάρχει, το ξαναλέω, ούτε κόμμα, ούτε ιδεολογία, ούτε τίποτα από πίσω. Κάτι επίσης, όσον αφορά που είπε κάτι ένα σχόλιο, ένας φίλος πριν, δεν υπάρχει εταιρεία κρασιών Μπουτάρης. Είχε ένα μικρό μερίδιο το οποίο του το εξαγοράσανε. Αυτός ανέκαμψε, ήταν ό,τι να είναι. Τα Ρίφοφ, σήμερα ναι. το βράδυ παίζουμε μάτς. Λοιπόν, τα 90% από όσα είπες είναι για τον Μπουτάρη. Τελειώσαμε με αυτό. Σήμερα έχουμε μάτς. Το μυαλό μας πρέπει να είναι εκεί. Τα είπαμε όλες μέρες και σήμερα και χθες και προχθές όλοι. Ο καθένας τι λέει στο δημόσιο λόγο του είναι υπόλογος, φίλε. Ο κόσμος έχει κριτήριο να κρίνει. Τέλος. Σήμερα παίζουμε μάτσα, αδερφέ, αυτό πρέπει να είναι το μυαλό μας, να μην είναι αλλού. Ξέρεις γιατί δεν ασχολήθηκα με το μάτς, δεν ξέρω ρε φίλερα, δεν ξέρω έτσι πώς είναι σε αυτή τη φάση η ομάδα. Ναι. Λέω, παρήξει τρία τώρα και... Α, αυτό είναι το λάθος, να πηγαίνουμε με τέτοιο σκεπτικό ότι έλα μωρέ, εντάξει τώρα, δεν είναι... Έχω... Το νου σας, το νου μας και εμείς, πρόσεξε. Έχουμε εμπιστοσύνη, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, με ευνέει πλέον η ομάδα. Μπράβο, αυτό ναι. Εμπιστοσύνη, ναι, όχι υποτίμηση στον αντίπαλο. Φιλιά, Ταρίφοφ! Φιλιά! Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, ναι! Καλώς ήρθες, ποια είναι. Καλημέρα επίσης. Λοιπόν. Ότι και ο Αγκόπε έχει άποψη. Όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος, ναι. για τον Αβέροφ και ο Ταρίφοφ έχει off. Όποτε θες τον κλείνεις ρε παιδί μου, ναι. ό,τι ώρα θες. Έχει μέσα το αγαπημένος φίλος και παλιός ακροατής, έτσι, αλίμονο. Ναι, ναι, καλά δεν το σημαίνει. Και καλή σας ημέρα λοιπόν. Και καλή σας ημέρα επίσης, βεβαίως. Καλημέρα και καλή σας ημέρα. Κατά το καλησπέρα την καλή βραδιά. Μπράβο, είναι καλημέρα σας και καλή σας ημέρα. Καλημέρα την καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, τίποτα, πήρα να πω μια καλημέρα. Πόσο ήθος έχεις, Δημήτρη, πόσο ήθος. Και προχωράμε. Μουτάρης, Μουτάρης και ΠΑΟΚ μόνο. Συνυπογράφω φυσικά εγώ τουλάχιστον αυτό που διάβασα χθες και μου άρεσε πάρα πολύ. Από τους συνδέσμους στην ανακοίνωση. 100% δεν το συζητάω. Όλοι μας. 100%. Κάθε ακόμα και τα κόμματα και τις τελείες. Όλα. Αυτές λοιπόν. Είναι κουβέντες που βγαίνουν από ανθρώπους χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς πονηράδα. Χωρίς σκέψη για κέρδος. Αυτά είναι. Αγνές κουβέντες. Τέλος. Πρέπει πως αλλάζει τα πράγματα με τον Λουτσέσκο. Όταν έκανε τα λάθη, τα είπαμε. Τα τηλέφωνα πριν από 3 μήνες. Τα θυμάμαι. Τα έχω μέσα στο μυαλό μου. Εγώ δεν τα άκουγα. Τα έχω στο πετσί μου, φίλε. Εγώ δεν ξεχνάω. Όλα. Ό,τι είχαμε πει, ό,τι είχατε πει, τα πάντα όλα. Και είναι καλό που τα είπαμε τότε. Καλό του κάναμε. Όπως και τώρα. Ακούει τον καλό λόγο από εμάς εκεί που πρέπει. Τέλος. Κάτι που δεν ενημερώθηκα τελείως, τελικά του Μουστακίδη και του Κάτσε. Όχι, οριστικά, αλλά από ό,τι φαίνεται, μάλλον έτσι θα πάει το πράγμα. Θα συζητήσουμε για αυτά μετά το παιχνίδι. Νομίζω ότι πρέπει σήμερα να είναι το... Πρέπει,
προέχει, έχεις δίκιο. Έτσι. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Το λέω και στο Δημήτρη, το είπα στην αρχή της εκπομπής, ούτε αποφεύγω να πω για το Μιστακίδη, να σου πω έτσι μόνο με μία αράδα. Δεν ήθελα και δεν θέλω να φύγει ο Μιστακίδης. Δεν θέλω να φύγει ο Κάτσα. Δεν θέλω να πάνε σε αυτούς, ειδικά. Δεν θέλω. Ούτε τον Κωνσταντινίδη εγώ ήθελα να φύγει. Αλλά αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Τέλος, βάζω τελεία εδώ τώρα γιατί σήμερα δεν το μυαλό μας δεν πρέπει να είναι ούτε στις μεταγραφές, ούτε σε όλα όσα έγιναν και ήταν πολύ σημαντικά και αναφερθήκαμε εκτενώς και την Παρασκευή και τη Δευτέρα και εχθές Τρίτη στο συλλαλητήριο και όλα τα απόνερα και στα κανάλια και στους δημάρχους και στον Αρχιεπίσκοπο. Τα είπαμε και τα ξαναείπαμε. Η εκπομπή όμως δεν είναι πολιτική. Όπως δεν είναι πολιτική, έτσι δεν γίνεται και να κοφεύουμε ή να κάνουμε να εθελοτυφλούμε σε θέματα που μας απασχολούν τόσο πολύ. Και να κάνουμε τα στραβά μάτια να μιλάμε μόνο για μπάλα όταν έγινε ένα τέτοιο τεράστιο γεγονός κοινωνικό όπως ήταν αυτό το συλλαλητήριο. Σήμερα όμως το μυαλό μας είναι μόνο στο μάτς το απόψινό. 10 παρατέταρτο. Πολύ σημαντικός παράγοντας, θα γνωρίζουμε ήδη από νωρίτερα τι θα έχει γίνει στο άλλο μάτς. Θα μου πεις πόσο μπορεί να επηρεάσει. Θα σας πω. Αν οι άλλοι μεταξύ τους έχουν σκοτωθεί, αν οι άλλοι μεταξύ τους έχουν κάρτες, επεισόδια, φασαρίες, ένα μάτς ή ένας από τους δύο αντιπάλους έχει υποστεί μεγάλη ήττα. Έχει φάει καμία τριάρα μέσα στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός ή έχει ρίξει τρία στην ΑΕΚ. Επηρεάζεται όλο το κλίμα. Εμείς, το νου μας, τη δουλειά μας εμείς. Μην υποτιμηθεί ο Ατρόμητος. Θυμάστε τι είχε γίνει το 13 ήτανε, το 12. Το 12. Δεν θυμάμαι το νομίζω το 12. Το 12 ήμουν ακόμα στον Extra Sport, ναι. Τον 103. Το 12, στάνταρ. Αυτό το λέει και ο Σωτήρης εδώ που είναι η κυκλοπαίδεια. Χτύψει μπάλα στα καλώδια. Έφαγε ο Γλύκος ένα γκολ που έτσι για μένα ήταν ένα κύπελο αυτό. Αυτό το λάθος. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Υπενθυμίζουμε χορηγή πρώτη ώρα. Είναι τα κρεοπολία Άγγελος στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 25 και το κρεοπολείο Μιχάλη στη Μενελαίου 29 στον Εύωσμο. Εκλεκτά, όταν θα πάτε και θα πάρετε τα κρέατα από εκεί, θα με θυμηθείτε. Τι σας λέω, όλα φτιάχνουν και διάφορα από πουρί, να πούμε, διάφορα περίεργα εκεί, με τυριά, με αυτά, με μπέικον, με κοτομπουκές, με αυτά, διάφορα όμορφα, ωραία. Επίσης, χορηγός πρώτης ώρας ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, Huawei τηλέφωνα, 51 χρόνια προσφορά, από την πιο μικρή ηλεκτρική συσκευή μέχρι την πιο μεγάλη εκεί. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Και βέβαια, όλα στα όρθια, ο κορυφαίος γύρος της πόλης, το πιο ζουμερό κοτόπουλο σούβλα της πόλης, με πατάτες, σως λεμονιού, τριμμένα κεφαλοτήρια, όλα στα όρθια, Λεωφόρος Στρατού 18 και Κωνσταντινούπολος 37. Μου λέει ο Βαγγέλης, κλήρωσε κρασιά. Αδερφέ μου, αύριο θα δώσουμε. Σήμερα έχουμε το ξύλινο κουτί, για να μην αποκλείσουμε όλους αυτούς που πήραν μέχρι τώρα. Αύριο θα κάνουμε το κυβότιο με τα κρασιά. Λοιπόν. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά. Σε ευχαριστούμε, Ευαγγέλη. Αμέσως κατευθείαν, φίλε, έτσι. Τα κανά και βότιο. Κρασιά εκλεκτά. Διάλυμα και επιστρέφουμε. Έλα. Δώσ' του. Αγόρι μου, δώσ' του. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε. Τι είναι το ζούμου σου, λέει η φίλη μας η Δήμητρη. 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 Απνιγώ. Γεια σου, Δήμητρα. Δεν ξέρω αν είσαι και Δήμητρη. Δεν ξέρω. Ζούμου σου είναι τα αρχικά για το ζούμε μεγάλες στιγμές. Που είναι το μότο, το γαμότο, που είναι το σλόγγαν της εκπομπής, που είναι η κοσμοθεωρία μας. Κόντρα σε αυτούς που μας στέλνουν χωρίς χαμόγελο, μας στέλνουν ευνουχισμένους από χαρά, που μας στέλνουν μόνιμα γκρινιάριδες, που μας στέλνουν απογοητευμένους, ευνουχισμένους, το ξαναλέω, που μας στέλνουν ψυχοπλακωμένους. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι προβλήματα έχει έξω ο κόσμος. Όλοι μας, πρώτο πληθυντικό, τα ζούμε στις οικογένειές μας, στα σπίτια μας. Αλλά αυτό είναι στάση ζωής η δική μας. Δώσε! Το έχω πει και σε παλιές εκπομπές, έχω στεναχωρήσει τις ξανθιές ακροάτριες. Αν το μελαχρινό είναι όμορφο, αντίο ζωή, Ερένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου, στο ρόλο του μικρού λούστρου, ο Βασιλάκης Καϊλάς. Δεν. Αν το μελαχρινό είναι όμορφο, πρέπει το ξανθό να είναι πάρα πολύ δυνατό για να το παλέψει. Αν δε, λέω τώρα, τύχει να έχει το μελαχρινό και κανένα γαλάζιο μάτι, κανένα πράσινο μάτι, κανένα περίεργο, δηλαδή, λέω αν αυτός ο καταστροφικός συνδυασμός, τότε θα ξαναπώ το sequel «Αντίο ζωή νούμερο 2». Πιο πετυχημένο από το πρώτο που έκοψε πολλά εισιτήρια, είναι αλήθεια. Περιμένει κόσμος τώρα και ακούτε εμένα, έτσι, 23-10,
2-87-888 ή στέλνεις μια... Είναι ένα φασκελάκι αυτό, όχι, είναι 5 γραμμές. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκι, ο εκπληκτικό φαγητά, 16 χρόνια νούμερο 1, όποιος πήγε κλαίει πάνω από τα πιάτα, δεν θέλει να φύγει. Έρχεται η ώρα να κλείσει το μαγαζί και του λένε: όχι, σε παρακαλούμε! Παιδιά, και αύριο θα ανοίξω, λέει ο Δημήτρης. Όχι, μπορώ να μείνω εδώ το βράδυ! Έχουμε τέτοια περιστατικά δηλαδή, μαγείας. Φυσικά, αλόι με μύρτιλο, με blueberry, η Καλόε, νούμερο 1 ελληνική εταιρεία, 2312-200-500, τα 2 λίτρα, μόνο 49,90, με ευεργετικές επιδράσεις επάνω στον οργανισμό σας. Με ευεργετικές, το ξαναλέω, ειδικά για το θέμα του διαβήτη, του ζαχάρου, παράλληλα με την φαρμακευτική σας αγωγή. Και βέβαια, Tenda Home, νούμερο 1 εδώ και χρόνια, 35 χρόνια εμπειρία. Λέγεται ότι στον Τροϊκό Πόλεμο, πριν ξεκινήσει, ο τύπος με το άλογο από την Ιθάκη, ο Οδυσσέας, το άλογο το έχει παρκαρισμένο σε τέντα από τον Κατουρτζίδη. Μπαμπάς και γιος Γιώργος και Γιάννης. Καλαμαριά, Πολύχνη και Χαλκιδική. Πάμε στις γραμμές, πάμε πουλάκια μου! Α, έχω μόνο έναν που έχει βάλει το όνομά του. Καλημέρα! Για το ξύλινο σεντούκι ΠΑΟΚ. Έλα, αδερφέ μου. Έλα, ακούγομαι. Βεβαίως, καθαρά. Ωραία, καλημέρα. Είσαι ο... Λοιπόν, είμαι ο Βαγγέλης και είμαι τρελός ΠΑΟΚτσι. Ο αγοράκι μου, αγοράκι μου. Τρελάρα, πάμε σήμερα να πάρουμε την έτσι. Νίκη. Αγόρι μου. Σηκώσουμε τον τάπο. Αγόρι μου, αγόρι μου, τι ωραία που ξεκινάς. Ναι. Το συλλαλητήριο, τον κόσμο που θα έχει τον Μάιο, το συλλαλητήριο θα είναι πολύ μικρό. Ναι, κάτι αντίστοιχο θα γίνει. Κάτι αντίστοιχο, αγόρι μου, κάτι αντίστοιχο. Θα πας γήπεδο? Εννοείται, αυτό δεν χάνεται. Μπράβο. Με τίποτα. Παίρνουμε, κάνουμε προθέρμανση για το σεντόνι. Εννοείται. Του Champions League. Ζεστούλα, απάνεμο αεράκι. Ένα ζεστό βραδάκι θα είναι σήμερα. Ω, Μύκονο. Με κοντομάνικα, εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται, κοντομάνικα, βερμούδα, σαγιονάρα κτλ. Έτσι πρέπει. Ακριβώς. Τραγούδι, υποστηρίζει την ομάδα. Έτσι, τρέλα, τρέλα. Χαλαρά, χωρίς πολλά. Τράπεζα, μην φάμε καμιά τιμωρία. Εννοείται. Πάλι και δούμε πάλι. Εννοείται, παιδιά. Εννοείται. Θα σε ρωτήσω και κάτι άλλο για το διαγωνισμό. Πού θα δώσουμε τα στοιχεία? Εδώ, σε μένα. Θα το παίξω γραμματεία, θα λεπτύνω τη φωνή μου. Πρόσεξε. Καλημέρα σα. Ναι. Το όνομά σα. Το όνομά σα. Βαγγέλη. Δεν πιστεύω, Μαρινάκη. 660, τι είναι αυτό, τι νούμερο είναι? Τα τρία τελευταία νούμερα. Α, νόμισε, τίποτα, κανένα αυτό. Του κινητού. 660, έγινε, Βαγγέλη! Φιλιά! Άντε με την νίκη, άντε, έτσι, άντε. Έτσι, να είσαι καλά. Δεν είπες τίποτα για το Survivor, λέει η Νανά. Νανά μου, από την Άουσα, σου πω ένα πράγμα μόνο για το Survivor 2. Ένα σχόλιο. Σε αυτό το Survivor οι άντρες έχουν μεγαλύτερα βυζιά από τις γυναίκες. Συγγνώμη, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο προς το παρόν. Αυτό. Ναι, καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Πάμε στον επόμενο! Λυκατόριο. Έτσι. Επιτρέπεται έτσι. Να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Αλήθεια λες. Ζου μου σου λέμε και όλα τα καίμε. Ναι. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω για να μάθει ο κόσμος τι σημαίνει το ζου μου σου, Κωστή μου. Αυτοί είναι καινούργοι που έρχονται στην παρέα μας και χαιρόμαστε γι' αυτό. Πρέπει να το λέμε την εβδομάδα τουλάχιστον 2 φορές. Σωστό. Σαν αντιβιωτικό. Να το εξηγούμε. Κουφάλα νεκροθάπτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Κούφαλα Undertaker. We will never gonna die. We will never sterben to Κουφάλα Undertaker. Το νου σας. Το νου σας σακαλάκια. Μην έχετε το μυαλό σας στο άλλο το παιχνίδι. Ούτως ή άλλως, ό,τι και να γίνει, ο ένας από τους δύο θα δει με εμάς. Ό,τι και να γίνει, δεν τη γλιτώνει ο ένας από τους δύο. Έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνουν αυτοί οι δύο. Εμάς μας ενδιαφέρει να καθαρίσουμε από σήμερα το παιχνίδι, Κωστή μου. Αυτό. Μπορούμε από σήμερα να καθαρίσουμε την πρόκριση. Μια χαρά θα είναι αυτό. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα και συμφωνώ μαζί σου ότι εκτός από τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, οι τρεις παίχτες αυτοί να πήγαιναν σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Υπάρχει Ατρόμητος, υπάρχουν ένα σωρό ομάδες. Να πηγαίνανε εκεί. Θα τα πούμε αυτά άλλη στιγμή. Σήμερα το μυαλό μας πρέπει να είναι εκεί, επιτρέψτε μου. Και όσο για το συλλαλητήριο, όπως είπες και εσύ, τελείωσε και να έχει υπόψη ο κόσμος ότι η Βεργίνα το κάλυψε όλο, ανά τον κόσμο. Ναι, ναι, το είπα κιόλας. Ο κύριος Καλόγερος μαζί με τον Φράγκο Φραγκούλη και με τους υπόλοιπους 5-6 άτομα, πόσα ήταν, το καλύψαν όλο το συλλαλητήριο και να μην ανησυχεί ο κόσμος. Έγινε! Έχει ενημερωθεί παγκοσμίως όλος ο κόσμος. Γεια σου, Παυλάρα! Το νου σας! Έτσι, το νου σας, το λέω κάθε μέρα. Φιλιά, πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Έχω βάλει μόνο 2 για το υπέροχο ξύλινο κουτί για το σεντούκι ΠΑΟΚ με ταξιδιωτική του κυρίου Διονύση που θα δώσουμε σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Καλημέρα σας!
Καλημέρα, Κωστέ. Καλώς το παιδί. Έλα, συνομήλικος εν ονόματος. Έλα, έλα, έλα. Γεια σου, Αρτούρε. Λοιπόν... 38 χρόνια, Αρτούρε. Λοιπόν, ενώ έχω, ρε Κώστα, μία διέστηση τρομερή ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα, ναι. Κάτι μου θολώνει έτσι για το κύπελο. Ίσως επειδή δεν έχουμε συνηθίσει να κάνουμε το double σε, στο αυτό ξέρεις τι είναι, φίλε. Είναι τόσα χρόνια και μαζεμένα που σχεδόν δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι μπορούμε να έχουμε δύο χαρές μαζί, ότι η ομάδα μας είναι ικανή. Παρόλο που αυτό είναι, το νιώθουμε όλοι μας, έτσι. Κακά τα ψέματα τώρα, έτσι. Δηλαδή, κάπου, ναι, θέλουμε τον double, μέσα μας δεν λέμε κάπου ότι δεν μπορεί, κάπου θα στραβώσει. Ναι, ναι. Και επειδή τα πιο πολλά χρόνια, ας πούμε, στο κύπελο φτάναμε συνήθως ημιτελικά, τελικό, έτσι δεν είναι? Πάρα πολλές χρόνια θυμάμαι που έχουμε φτάσει ημιτελικά, ξέρω εγώ, ημιτελικό. Ναι. Είναι ένας στόχος αρκετά εφικτός να διακριθεί στο κύπελο, αλλά το πρωτάθλημα, ενώ έχουμε να πάρουμε 33 χρόνια. 33. 1985. Και ο Πάπριτσα μόλις τώρα προσγειώθηκε από την κεφαλιά ψαράκι. Ναι. Θέλω να σου πω. Παρόλα αυτά. Α, όπως. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, ναι. Ναι. Α, με πληροφορούν ότι προσγειώθηκε από τη βουτιά ο Φορτούνης. Είναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι οκ, okay, είναι οκ. Okay. Είναι καλά. Δεν είχε νερά από κάτω. Καλά είναι, καλά, καλά είναι. Χαμηλά έπεσε. Εντάξει, εντάξει το παιδί. Α, ωραία, ναι, ναι, εντάξει, πάμε παρακάτω. Να δούμε πώς θα σηκωθεί τώρα. Έχω αυτό το πράγμα, δηλαδή μου φαίνεται περίεργο μέσα μου να νιώθω πιο μεγάλη σιγουριά για το πρωτάθλημα φέτος παρά για το κύπελο. Λίγο να το προσέξουμε σήμερα το μάτς. Πολύ, γιατί όχι λίγο. Γιατί ας λένε ότι πολύ, δεν πολύ. Παίρνουν τρεις παίκτες και τέτοιοι, ο Ατρόμητος είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, καλό σύνολο και τον βολεύει το μάτς όταν παίζει εκτός έδρας να βγει στο χώρο. Εδώ τι γίνεται, είναι άλλη διοργάνωση, καταρχήν και εσύ και εγώ και όλοι μας. Δύσκολο να ξεχωρίσουμε ή να διαχωρίσουμε ότι είναι μια άλλη διοργάνωση. Είναι τόσο κοντά τα μάτς μεταξύ τους, είναι τέτοιος ο ρυθμός, είναι τέτοια ραγδαία τα παιχνίδια το ένα μετά το άλλο και οι ρυθμοί που δύσκολα. Όμως είναι άλλου είδους μάτς αυτό. Δηλαδή εδώ ειδικά θα πρέπει να προσέξουμε το 0 πίσω. Γιατί τον γκολ μετράει αλλιώς, έτσι. Ναι, και πες ότι φέρνεις μια ισοπαλία 0-0 σήμερα, έτσι. Χτύπα ξύλο. Χτύπα ξύλο. Εμπρός! Ναι. Μετά στη ρεβάνς τους δίνεις το δικαίωμα να πιστέψουν ότι μπορούν να το κάνουν και δεν ξέρεις, ποδόσφαιρο είναι. Δεν μ' αρέσει καθόλου το 0-0. Καθόλου το 0-0 δεν μ' αρέσει. Είπαμε, τουλάχιστον ένα 0, τουλάχιστον. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κερδίσουμε, αυτό είναι το θέμα. Σωστά. Δεν ξέρω τι rotation θα κάνει σήμερα η πιστοποίηση στο πρόλογο. Δεν θα βάλει το Ray, τον έχει εκτός 18, θα βάλει τον Πασχαλάκη. Ναι. Δεν βγάζει, από ό,τι φαίνεται, ούτε το Μάτος, ούτε το Βιερίνια, ούτε το Τζίμι Ροτ, ούτε το Μπέλκα, ούτε το Μακ. Για Μαουρίτσιο, ο Μαουρίσιο είναι εκτός. Ναι. Τον ξεκουράζει. Ο Μαουρίσιο είναι η βασική. Αλλά είδες ότι ο Μαουρίσιο είναι, φαίνεται, επηρεασμένος. Ναι, δεν αφωνόμαστε για Μαουρίσιο. Εντάξει. Ναι. Θέλουμε το κακό είναι ότι και ο Μπίσεσβαρ είναι εκτός γιατί είχε θέματα με οσφιαλγία, λέει, διάβασα. Οπότε. Ναι. Τέλος πάντων. Έγινε! Να σε καλά! Άλλη, θα το απολαύσουμε πάντως, Κώστα. Μπορείς το απόγευμα. Το άλλο το μάτι. Θα το απολαύσουμε. Βεβαίως. Να σε καλά! Φιλιά. Μαριλής μου, μπορείς να μου φέρεις, σε παρακαλώ, το ξύλινο σεντούκι που έχεις κλειδωμένο έξω? Να το έχω εδώ μέσα. Να το περιγράφω όμορφα. Να το ανεβάσουμε για μια φωτογραφία. Ναι, γεια σας! Καλά, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί! Τι γίνεται? Όλα καλά. Έχουμε να μιλήσουμε πολύ καιρό. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να σε καλά. Είσαι ο. Φώτης. Έλα, ρε φωτάρα! Τι γίνεται? Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου τα φώτα, φίλε. Να σε καλά, ρε Κωστή, να σε καλά. Για πες. Έχουμε κάποια πραγματάκια και δεν μπορούσαμε να σε πάρουμε τηλέφωνο τόσο καιρό. Και... Εύχομαι να είναι περαστικά, να μην είναι δυσάρεστα. Όχι, δεν είναι τίποτα, ούτε θέμα υγείας, ήταν ούτε τίποτα. Απλώς μετά από 20 χρόνια, 21 χρόνια στην ίδια εργασία, έκανα το μεγάλο βήμα και άλλαξα δουλειά, να πούμε. Γιατί δεν γινόταν, είχαμε προβληματάκια, λοιπόν, να πούμε. Άκου λίγο μια γλυκιά φωνή τώρα, γιατί ακούτε όλη τη δικιά μου. Μαριλής, πες μια καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Δεν κάνω εγώ τη γυναίκα, είναι όντως γυναίκα. Τέλος, εγώ τώρα φύγω, να φύγουμε εμείς. Γεια σου Μαριλής, γεια σου Κουκλάρα. Τέτοιο κορίτσι δεν υπάρχει, να ξέρετε. Σας το λέω ειλικρινά. Έφερε το σεντούκι το ξύλινο μέσα και εκμεταλλεύομαι εγώ την ευκαιρία. Να το υπέροχο, μπροστά μου το έχω. Για πες λοιπόν. Και έτσι που λες, Κωστάκη, είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Εύχομαι να είναι καλός ο λόγος, ξαναλέω. Θέμα... Ναι, όχι, ήταν καλός ο λόγος, ήταν καλός ο λόγος. Εύχομαι τα καλύτερα στον καινούριο σταθμό. Σε ευχαριστώ πολύ. Μιλήσαμε, σου είπα, δεν μιλήσαμε. Σε ευχαριστώ κάποια πολύ. Στιγμή ήταν να έρθω στην αιμοδοσία, δεν ήρθα γιατί. Θα ξανακάνουμε. Εννοείται. Εκεί θα είμαστε παρόντες στην επόμενη. Για σήμερα. Ναι. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε το 0. Σωστά. Από εκεί ξεκινάμε. Οπωσδήποτε το 0 και ένα 0 είναι καλό.
Δεν είναι άσχημο, δεν με χαλάει, ναι. Απλά είναι καλύτερο το 2-0. Όπως καταλαβαίνεις. Και το 1-0 είναι καλύτερο από το 0-0. Εννοείται, ρε Κωστή. Απλά ξεκινάμε με το, με το 0 πίσω, από εκεί να ξεκινήσουμε. Εννοείται, ναι, ναι, ναι. Έτσι, για αυτά πίσω. Τα παιχνίδια. Και... εντάξει, πιστεύω ότι πρέπει ο κόσμος σήμερα να έρθει στο γήπεδο. Βεβαίως. Δεν πάει να έχει ψύχρα, δεν πάει να έχει τίποτα. Είμαστε κοντά στην ομάδα. Σήμερα είναι άλλο μάτς. Ακριβώς. Σήμερα είναι άλλο μάτς. Ακριβώς. Έγινε! Να είσαι γερός! Θα με βάλει την κλήρωση, τι έγινε! Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται! Πες μου λίγο! Λοιπόν, 973. Ναι. Φώτης. Φώτης. Έγινε, Φωτάρα! Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά, αγόρι μου. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Ξέρεις ότι λόγω εργασίας δεν μπορώ να σε ακούω. Να έχετε δουλειά και δεν πειράζει, αδερφέ. Ότι είσαι πάντα μέσα στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Έχω πει πολλές φορές, φιλιά. Ας έχετε δουλειά και ας μην μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο. Εννοείται. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Από το να έχετε, είστε άνεργοι και να με ακούτε και να στενοχωριέστε, προτιμώ να έχετε δουλειά και ας μην ακούτε και κάθε μέρα που λέει ο λόγος, αν μπορείτε να πάρετε, δεν μας πειράζει. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το δίδυμο πατέρα. Τι κάνεις, αγόρι μου. Μια χαρά, αδερφέ. Την καλημέρα μου πήρα να πω. Όπως λες εσύ και εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε ένα 2-0 για να το καθαρίσουμε το ματσάκι και είμαστε σε καλό δρόμο άμα έρθει έτσι. Έτσι. Ωραία τα λες. Πώς μπορούμε να μπούμε στην κλήρωση για το παιχνίδι. Εδώ σε γράφω, αγοράκι μου. Πες μου τα τρία τελευταία ψηφία, Κώστα. 4-8-6. 4-8-6. Τέλεια. Έγινε κιόλας. Έγινε κιόλας. Έγινε κιόλας, αδερφέ. Έγινε κιόλας. Φιλιά πολλά. Ζου μου σου. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας και όλα να πάνε καλά. Ρολόι. Φιλιά πολλά. Να σε γερός. Να σε γερός. Να σε γερός. Γεια σου, Βασίλη Βροχούλα. Γεια σου, Κουμπαγιώτη. Φιλιά και στον Θοδωράνο, τον Θοδωρή που έκανε. Ωραία ανάρτηση του συλλαλητήριου ήταν μόνο 90.000. Λέει, άλλες 410.000 ήταν βόλτα στην παραλία. Καλημέρα! Καλημέρα, Κώστα. Καλώς το παιδί. Ο από κάτω του κουμπάρου σου είμαι, ο Στέλιος. Έλα ρε κουμπάρε! Τι γίνεται! Ο από κάτω του κουμπάρου μου, έτσι. Ο από κάτω, από κάτω. Ο από κάτω. Φιλιά στην περιοχή Σαμαράκια, στην Πηλαία, ιστορικό μέρος εκεί. Θα τα δώσουμε. Λοιπόν, καταρχάς. Μην ανησυχεί ο κόσμος, σήμερα είναι καλός τα παιδιά, καλός τα 3-0. Μακάρι, φίλε. Από το στόμα μου και στον Πρίγιοβιτς τα αυτή. Νομίζω δεν θα ξεκινήσει ο Πρίγιοβιτς. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Ναι. Πάλι. Νομίζω, τέλος, έχω την αίσθηση. Και να είναι μπροστά και στο επιθετικού τα αυτή. Γιατί αν το βάλει ο Μάτος, δηλαδή που δεν είναι επιθετικός, σε πειράζει. Δεν με χαλάει καθόλου, δεν χαλιόμαστε καθόλου, όποιος και να είναι. Ακριβώς. Ένα αυτό. Δεύτερον, στεναχωρήθηκε όλος ο κόσμος εχθές, πάλι θα το ξαναγυρίσω στο συλλαλητήριο, ναι. Με την ιστορία με την, πώς την αυτή κυρία, Τατιάνα Στεφανίδου. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο, φίλε. Που δυστυχώς, ρε Κώστα, είναι ιδιοκτησίας του Προέδρου μας. Ναι, ναι, για κοίταξε. Μένα, αυτή όπως... η κυρία πρέπει να φύγει εχθές. Θα σου πω το εξής. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί ένας ιδιοκτήτης καναλιού να ξέρει τι θα περιέχει ένα σκέτς, γιατί δεν τα είπε η ίδια η Στεφανίδου. Ναι, μια ναι, που βγάζει εκεί πέρα και κάνει ντεμέκ stand-up comedy. Πραγματικά ήταν. Πώς να το πω έτσι. Πρόσβαλε πάρα πολύ με αυτά που είπε. Παίρνε καναβαλιού κτλ. Η κυρία συγκεκριμένη χρόνια είναι κατάπτυστη. Τώρα το απέδειξε ακόμα μια φορά. Απλά τώρα ο πρόεδρος που έμαθε το τι έγινε, νομίζω ότι το καλύτερο είναι να φύγει εχθές, κυρία. Να είσαι σίγουρος ότι όλο αυτό που έγινε χθες στα social media, γιατί έγινε πραγματικό τσουνάμι αγανάκτησης, άλλο το χιούμορ, άλλο η σάτυρα, άλλο να προσβάλλεις και να διαπομπεύεις και να εξευτελίζεις τόσους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί και να μιλάς για καρναβάλια είναι, και τέτοια. Αυτό είναι καθαρή προσβολή και όχι μόνο για μας, αλλά και για το νοηματικό της επίπεδο, έτσι, γιατί η κυρία ξέρουμε ότι δεν έχει επίπεδο. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα από παλιά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Καλώς τα παιδιά, καλώς τα 3-0. Μακάρι! Τα λέμε. Μακάρι! Φιλιά! Πάμε παρακάτω! Φιλιά, να σε καλά, να σε καλά. Έχουμε βάλει μόνο 4 μέχρι τώρα στην κλήρωση για το υπέροχο, το σεντούκι, το ξύλινο με ταξιοτυπία. Πάω και πάνω. Γράφετε. Όχι, παίρνετε τηλέφωνο στο 2310-287-888 και σας βγάζουμε στον αέρα και αμέσως μπαίνετε και αυτομάτως στην κλήρωση. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να σας πω ότι. Αύριο θα δώσουμε κρασιά Αμπελόης, υπέροχα κρασιά που μας έχει δώσει τη δυνατότητα ο φίλος μας ο Βαγγέλης, υπέροχα κρασιά δικά τους, με πολύ φροντίδα. Γεια σου Δημήτρη Παξιμαδά, καλημέρα Κωστή Ζουμουσού, καλημέρα, γεια σου Τινάκη μου, γεια σου Μωτο Μουδανιά, γεια σου Πολυχρόνιο Σιφίδη, φιλιά Χρήστο Κολοβέ στην Αυστραλία, στα παιδιά στο Ανόβερο, στο Χρήστο και στους υπόλοιπους.
την αγάπη μας. Γεια σου, Ηράκλεια Χαλκιδικής, ακούει ο Δημήτρης. Γεια σου, Τσόφα μου. Καλημέρα. Εμείς με κόμπλεξ με τη φωνή, λέει, μας πώς θα μπούμε, λέει, στην κλήρωση, αφού τηλέφωνο δεν παίρνουμε. Χαχάζου μου, Τσόφα μου. Να πάρεις, βρε, να πάρεις. Μια χαρά είναι η φωνή σου. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω, ξαναλέω, ότι στις 10 θα κάνουμε Μότο Μουδανιά μου με τηλεφωνάκι. 2310-287-888. Χρωστάω και δεν το ξεχνάω. Μια κλήρωση για τα παιδιά του εξωτερικού που θα την κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Θέλω να είναι μεγάλο το δώρο. Θα δούμε. Θα είναι τώρα το τρίμερο στις Θερμές. Θα δούμε πώς θα γίνει. Θα δούμε. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Τέρμα ο καφέ. Είναι λίγο ισιάδι όλα σύμφωνα φωνήντα. Εδώ είμαστε. Σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Ξεκάθαρο είναι, νομίζω. Ξεκάθαρο. Το νου σας. Το βράδυ. Το νου σας. Σήμερα το βράδυ. Εσείς που φοράτε τη φανέλα. Το νου σας όσοι παίξετε. Θέλω να πω. Να ζήσεις, Αντελίνο, και χρόνια πολλά. Εξτρεμάκι γρήγορα να παίξεις ξανά. Να μπει ο Αζεβέδο εκεί στα αριστερά και όλοι να λέμε μπιμπιμ το Πειραιά. Αυτό μου βγήκε, παιδιά, συγγνώμη, δεν θέλω να... Λυπάμαι. Αλλά τι να κάνουμε, εκεί πηγαίνει η γλώσσα, δεν είναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σου, ρε Κωστή. Ο προηγούμενος είμαι για το εισιτήριο, όπως είπα. Ο προηγούμενος για το εισιτήριο. Α, ναι. Τι έγινε, τι παίχτηκε. Ένα λάθος για το σκαλιστό. Ένα λάθος για το σκαλιστό. Ναι, τα τελευταία νούμερα που σου δώσα. Α, μου έδωσε λάθος κινητό. Για δώσ' το σωστό. Τα τελευταία είναι 6-9-4. 6, είσαι ο Χαρής. Ναι. 6-9-4. Έγινε, δε Βυσάκο. Εντάξει, αγόρι μου. Έγινε. Να σε καλά και εσύ, γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω, ναι. 2310-287-888. Χαμηλώστε λίγο, αν θέλετε, το ραδιόφωνο, ονόφωνο. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, αν θέλετε, μας μιλάτε κι εσείς για να έχουμε ένα διάλογο. Χαμηλώστε το κι άλλο. Ναι. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας να μιλήσουμε κι εμείς. Κάτσε, περίμενε, πιστεύω θα μιλήσει, έχω ελπίδες. Ναι! Γεια σου Κώστα, γεια σου. Καλώς τον. Τι κάνεις. Μαγέ, όσο και να αλλάξει τη φωνή σου, σε καταλαβαίνω, να ξέρεις. Αχ, δεν παίζουν με τίποτα. Ηλικία μου καλύτερα. Ανεμίζουν τα μαλλιά σου και σε εμποδίζουν. Αχ, είναι μισό λεπτό, σε παρακαλώ, θα τη δάνω. Σήμερα δεν θα βγω έξω. Θα μείνεις μέσα. Θα καθίσω στο σπίτι, ναι, και θα παίζω σκάκι στο Καραϊσκάκι. Πολύ ωραίος. Μπορεί να παίξεις και στο Καραϊτάβλι, άμα θέλεις. Έχω ένα πικρό παράπονο. Πικρό! Να ρίξουμε πικρό. Ζαχαρίνη, στέβια, ζαχαρίτσα, κάτι, μαύρη ζάχαρη. Ο φίλος μου, ο Ιβάν Σαββίδης, θέλει να γίνει μάγος. Άμα γίνει αυτός ο μάγος, εγώ το ψωμί το χάσα. Πάει τελείως, θα πελάσω. Εσύ είσαι παλαιός όμως. Παλαιούρας. Ο παλιός είναι αλλιώς και ο νέος είναι ωραίος. Και με μεγάλο πάω με κύλια, είσαι ωραίος, προσπαθείς να ανεβάζεις την ακροματικότητα. Μόλις πάει να ξεφύγει κάποιος. Φτάει, φίλε, νόμος, το ξέρεις, δεν έχει. Είσαι μεγάλη μάρκα. Μάγε, καταπληκτικός ο διάλογος. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το πρώτο, αυτό ένα μηδέν. Ποιο είναι το πρώτο συστατικό που πρέπει να έχει ένας καλός μάγος. Ποιο είναι το πρώτο προσόν. Να κάνουμε πολύ σεξ. Τέλειος. Είναι μια κουβέντα σε εξέλιξη. Όταν λες πολύ, πόσες φορές την εβδομάδα. 100 φορές την ημέρα κάνω εγώ. 100 φορές. Υπάρχει. Ρεκόρ. Απλά κάποια στιγμή μπορεί να βρεις και σύντροφο. Χαίρετε ο κόσμος. Τέτοια να ακούει. Εντάξει, πλάκα κάνουμε. Αλίμονο, εγώ σε πίστεψα το 100 φορές την ημέρα. Κοίταξε. Υπάρχει και παρτνέρι, η Χίρα και τα πέντε ορφανά. Κοίταξε, εγώ είμαι αυτοδίδακτος επιστήμονας. Αυτοδίδακτος, αυτό λέω για το. Άμα είσαι μόνος, είναι αυτοδίδακτος. Ναι. Τελειώνοντας, ήθελα να πω το συλλογικό. Και τελειώνοντας, βεβαίως, αν δεν τελειώσει, πονάνε. Το συλλογικό έγινε για τα μάτια του κόσμου. Μας δουλεύουν. Έγινε όμως και ήταν πολυπληθές και ογκώδες. Θύμωσες τώρα, ε! Δεν θυμώνω εγώ έτσι εύκολα, Μάγε. Δεν θυμώνω.
Λοιπόν, σ' αφήνω γιατί 5 λεπτά τώρα σου κόψαμε μία από τις 100 φορές. Φιλιά! Γεια σου μάγε! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. 100 φορές φίλε, 100 φορές τη μέρα. Καλημέρα. Λάστιχο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Μια χαρά εσείς. Το όνομά σας? Νίκος. Γεια σου ρε Νικόλα. Πρώτη φορά μιλάμε. Πρώτη φορά. Και τελευταία. Ωραίος. Τον κύριο μάγο που... Που 100 φορές. Που 100 φορές, ναι. Βεβαίως. Αντοχές χρειάζεται, φίλε. Μέλι, καρύδια κτλ. Μόνο. Ο μάγος έχει μαγικά γι' αυτό. Εννοείται, φίλε. Έτσι. Τυραμόλα. Να μπω στην κλήρωση, αν γίνεται. Να μπεις, θα ανοίξουμε την πόρτα. Τώρα, ναι, έρχομαι. Χτυπάω κουδούνι. Πες μου λίγο το. Ναι. Πολύ ωραίος είσαι. Ναι, γεια σας, ποιος είναι? Αυτός, ένα μηδέν! Α, μας προλάβατε. Πες λίγο το μικρό σου. Νίκος 556. Μπράβο Νικόλα! Όλοι παρακαλώ σήμερα το βράδυ να πάμε στο γήπεδο όσοι μπορούμε. Έτσι. Αψηφούμε τη ζέστη και τον κάψονα, δεν είναι τίποτα, παιδιά. Ποια ζέστη και ποιο κάψονα, αφού θα είμαστε ημίγυμνοι από τη μέση και κάτω. Α, αυτό, ένα ανεμιστηράκι από τη μέση και κάτω. Ωραίο. Έρχεσαι, φίλε, με προθέσεις πονηρές για τον Ατρόμητα. Έτσι. 2-0 το σκοράκι σήμερα. Μ' αρέσεις. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Φιλιά, γεια σου. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα σας. Πάμε επόμενος. 23-10-2-87-888. Έχω μέχρι στιγμής 1-2-3-4-5 ονόματα. Θέλω να σου πω ότι βάζω ανάποδα τα νούμερα. Μπερδεμένα στο τέλος. Για να κληρώσουμε ένα υπέροχο ξύλινο κουτί με ταξοτυπία. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Φτιαγμένο, χειροποίητο από παλιό επιλοποιό. Τον κύριο Διονύση μας, στο Τριβανίσιο. Ναι! Εγώ είμαι. Εσείς. Εγώ είμαι. Επιτέλους. Το όνομά σας? Ο Ευρωπόντιος είμαι. Ευρωπόντιε, κατεβάζω 2 οκτάβες γιατί είσαι βαρύτονος. Είμαι. Το ύφος φωνής είναι, έχει σπάσει μια σωλήνα εκεί στην Χαρόντα νομοθέτου και θέλω να το καταθέσω. Καλημέρα καταρχήν σε όλους. Καταγγελία. Για πες αδερφέ μου, ζούμε σου αδερφέ μου. Για πες Ευρωπόντιε. Για την κλήρωση πήρα και εγώ. For the κλήρωση. Πάρα πολύ ωραία. Να. Πες μου λίγο μικρό. Δημήτρης. Τέλεια. Σε. 634. Νούμερο παπούτσι. Άστο. Τι, αρνείστε? Προσωπικά δεδομένα, να μην ξέρω πόσο γρήγορα θα έρθεις. Άλλο να φοράς 35 νούμερο, άλλο 47. 43! Πολύ ωραία. Παιδικές αρρώστιες, αυτά τίποτα. Αγαπημένο φαΐ. Όλα καλά. Που και που στέλνει μήνυμα μία ακροάτρια που λέει γεια σου. Μπορείς να μου πεις το αγαπημένο σου φαΐ, το αγαπημένο σου νούμερο, αγαπημένο σύριαλ στην τηλεόραση, τι αυτοκίνητο οδηγάς και τέτοια. Αυτά που λες. Ευρωπόντιε, Δημητράκη μου. Να πω κι εγώ στο θέμα. Να μπει. Απόψε πρέπει να θοπεύσουμε τις μπουτάρες. Ωραία. Ατρόμητο. Μ' αρέσεις. Στο μπούτι είναι το beauty. Ναι. Σχετικό με το μπουτάρι. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Να πάρουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε και αυτό που χρειάζεται να πάρει η ομάδα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε χωρίς προβλήματα. Σωστό. Και κάποιο άλλο θέμα ήθελα να σε ρωτήσω. Θα περάσω αργότερα από τον σταθμό. Ναι. Εκείνη την μπλούζα από το σύνδεσμο της Λάρνακας. Είχες κληρωθεί πριν τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο ή μετά? Πριν τον πρώτο παγκόσμιο. Πριν τον πρώτο παγκόσμιο. Θύμισε μου λίγο μέγεθος. Εννοώ της μπλούζας. Μη large. Είσαι, δεν θυμάμαι. Μη large, δεν θυμάμαι. Έχω μία έξω Λάρνακα. Ωραία. Η κλήρωση πρέπει να γίνεται μήνες τώρα που την έχεις κερδίσει, σωστά. Έχει. Μάλιστα. Έχει. Θα δω τι έχω έξω. Έχω έξω κρατημένες δύο. Η μία πρέπει να είναι η δικιά σου. Άμα δεν έρθετε να τις πάρετε, δεν τις φοράμε εμείς. Άλλη μόνο. Okay. Εντάξει. Large ή medium. Ή large ή medium, τώρα δεν θυμάμαι τι είχα δει. Έγινε Δημήτρη, θα την αφήσω μπροστά στη Μαριλής. Να σε καλά, να σε καλά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Η Μαριλής ανέβασε και το ξύλινο κουτί στην ομάδα, στον αθλητήριο, το κορίτσι μας. Μια χαρά, τη φωτογραφία για να ξέρετε τι κληρώνουμε. Ναι, καλημέρα σας. Έλα ρε Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τη βαλάνη δωράχη. Άρε λεβέντη μου, λοιπόν, σήμερα δεν είχα σκοπό να σε πάρω, ειλικρινά το λέω. Ούτε αυτό, αλλά με αυτό το έσχος που γίνεται εκεί στην Αθήνα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το πάνε έτσι ρε παιδιά. Πάνε να υποβαθμίσουν την συγκέντρωση του λαού στα εθνικά ζητήματα. Σήμερα έχουμε αγώνα. Σε λίγες ώρες παίζουμε για το κύπελο. Τα είπαμε χθες, τα είπαμε προχθές, είπα και σήμερα στο ξεκίνημα παράδεκτο το σκέτς στην Τατιάνα, προσβλητικό για πολύ κόσμο. Έτσι προσβλητικά αυτά που είπε και ο Δήμαρχος και για την πόλη και για τη Μακεδονία και για τον ΠΑΟΚ μας. Δώσαν την απάντηση στα παιδιά από το σύνδεσμο, αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ άλλη μέρα. Η εκπομπή δεν θέλω να γίνει πολιτική. Το νου μας είναι στο κύπελο σήμερα, Βαλανιδωράκη μου, Βασίλη μου, Γλυκέ. Το νου μας, παίζουμε κύπελο σε λίγη ώρα.
Ναι, καρδιά μου, σε σέβομαι και σε αγαπάω. Με τη μόνη διαφορά ότι εμένα με ενοχλούν πολύ τα εθνικά θέματα. Εμένα δεν με ενοχλούν. Τα είπαμε. Πίστεψέ με, μετά την οικογένεια είναι τα εθνικά ζητήματα, είναι ένα αγκάθι στην καρδιά μου. Με πονάει αυτό που γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τέλος πάντων, όλοι μας. Όλοι μας. Θα το προσπεράσω. Όχι, δεν το προσπερνάμε, πρόσεξε. Δεν το προσπερνάμε. Το αφήνουμε για λίγο γιατί σήμερα έχουμε αγώνα. Δεν το προσπερνάμε. Δηλαδή δεν κάνουμε τα στραβά μάτια σε καμία περίπτωση. Το καταλάβατε αυτό τις τρεις τελευταίες εκπομπές. Εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να το προσπερνούσα. Απλά για να σε βοηθήσω στην εκπομπή σου το λέω αυτό. Δεν θέλω να γίνω γραφικός. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω για την ομάδα μου απόψε. Ακριβές σκορ 3-0. Ακριβές. Ακριβές σκορ 3-0. Έχεις δει και του σκόρερ, ήσουν σε μια κατάσταση τέτοια να μπορείς να μας πεις και του σκόρερ. Ένα γκολ είναι του Μάτος και ένα του Πρίγιοβιτς. Μάτος Πρίγιοβιτς. Το τρίτο είναι λίγο θολή γυάλα, η θολή γυάλα και δεν σου δίνει εικόνα. Δεν μου δίνει για το τρίτο γκολ. Πάμε παρακάτω. Α, μου είπες τα πρώτα δύο ήτανε. Ναι, αυτά είναι τα πρώτα δύο. Μάτος Πρίγιοβιτς. Θα αποθεωθείς. Μάτος Πρίγιοβιτς. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ναι. Είμαι από τους πιο αισιόδοξους ότι το ντάμπλ είναι αναπόφευκτο για εμάς. Δηλαδή θα το καρποθούμε είτε το θέλουν αυτοί είτε όχι. Πάντα με θεμητό τρόπο για να τους φωνέσει περισσότερο. Λοιπόν, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στη Στοχόλμη, στο φίλο μου τον Κούλη, εκεί στο τρελό. Με γεια στο σύνδεσμο. Κάνανε φοβερό σύνδεσμο τα παιδιά. Και η Προεδρίνα και ο Κούλης και όλοι. Μπράβο τους. Λοιπόν, στο φίλο μου τον Κολοβό κάτω στην Αυστραλία που μας ακούει γιατί. Εδώ δίπλα είναι. Εδώ δίπλα είναι. Που λες κάτω στην Αυστραλία, σαν να είπες την κάτω τούμπα στα παιδιά. Δίπλα μας είναι το παλικάρι. Καλοκαιράκι. Σε όλα τα παλικάρια, τα ζουμουσάκια που γνώρισα και θα γνωρίσω στο μέλλον. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Καλή σου μέρα. Γεια σου Κούδα! Φιλιά! Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Σε 10 λεπτά από τώρα, σε ένα τεταρτάκι, κληρώνουμε και ένα υπέροχο ξύλινο κουτί, ένα σεντούκι χειροποίητο με μεταξωτυπία πάω. Είσαι στην ομάδα στον αθλητήριο. Μπαίνετε. Η Μαριλής το ανέβασε κιόλα. Η Μαριλής τη γραμματεία μα. Ναι, γεια σα! Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Σάλλας είμαι, τι κάνεις. Έλα ρε Σάλλας, πού είσαι αγοράκι μου. Μαρσέλο Σάλλας φίλε. Χιλιανός φόρ με πολλά κιλά. Με πολλά, πολλά κιλά. Ο λόγος που τηλεφωνώ σήμερα είναι πρώτα απ' όλα να τιμήσουμε τον κύριο Διονύση για την δουλειά που κάνει για αυτό το αξιότιμο δώρο. Βεβαίως. Και θέλω να συμμετάσχω στην κλήρωση. Θύμισε μου λίγο μικρό όνομα. Αθανάσιος. Τέλεια. 2-18. 2-18. Πολύ ωραία. Και να πω ότι ευτυχώς που παίζουμε με τον Ατρόμητο και το λέω με την έννοια πια ότι είναι στην πρώτη τετράδα και πιστεύω ότι δεν θα το υποτιμήσουν το παιχνίδι γιατί αν παίζουμε μια ομάδα που θα ήταν στο τέλος της βαθμολογίας η ψυχολογία πάντα είναι σωστό. Ανάλογη. Οπότε, έχεις δίκιο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ξέρουν οι παίχτες και οι ξένοι που βλέπουν μόνο τη βαθμολογία που δεν ξέρουμε άλλα πράγματα για τον ελληνικό ποδόσφαιρο ότι είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Σωστό, άρα πιστεύω αυτό που ότι θα πάμε καλά. Ή για τους ξένους ειδικά, ναι, το θέμα της βαθμολογίας είναι σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, αν θέλουμε, αφού οι άλλοι μεταξύ τους θα φαγωθούν και ένας θα πεταχτεί όξο, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρήσουμε ότι περάσαμε μόνο και μόνο που κληρωθήκαμε με τον Ατρόμητο. Σε καμία περίπτωση. Θα πάμε καλά και όσοι θα είμαστε εκεί το βράδυ πιστεύω να απολαύσουμε ένα καλό παιχνίδι. Μια ζεστή βραδιά, μια όμορφη βραδιά, ένα αράκι ζεστό από την Αφρικανική Ήπειρο έρχεται. Εντάξει, λίγο με τα κουνούπια θα έχουμε θέμα. Βερμουδίτσα, φραπεδάκι, ανεμιστηράκι, βεντάλια για τις κυρίες και όλα καλά θα πάνε. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Να είστε καλά, καλά. Γεια σου, γεια σου, Θανάση μου. Γεια. Πάμε παρακάτω. Ακόμα. Ένα διχάκι εμφανίζεται πάλι. Δηλαδή δεν με αφήνει, δεν με αφήνει. Γεια σας! Ναι! Γεια σας! Γεια σας και σας. Αυτό δεν είναι διχάκι εγώ που έχει. Γαϊδουρόβιχας! 7 φορές θα δευτερόλεπτο δείχνει. Έλεγε. Καλησπέρα. Θα φας καμιά τυρόπιτα ζεστή. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Όχι ρε φίλε, είναι η θεραπεία με την τυρόπιτα, έτσι. Δεν υπάρχει σου μιλάω. Δεν υπάρχει τυρόπιτα. Και ειδικά μαζί από την Τούμπα. Του ποιότηκε η πες όμως συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα μπορώ να σου πω, αλλά κατηδίαν. Τι κατηδίαν? Τι μπορεί να σου πει, να σου πει ο κακοπροαίρετος. Αυτός μου βάζει φυτίλια και μου λέει πες του να πει πού. Δεν υπάρχει σου μιλάω τυρόπιτα. Δεν υπάρχει, πες, τι δεν έχω θέματα. Σάββατο, άκου θα σου δώσω θεματάκι να δουλέψεις. Άλλο, περίμενε. Αληθεύει ότι η κυρία που κόβει την τυρόπιτα. Ναι. Πάω καλά. Ναι, καταρχήν, δεν μου είπες ότι κόβει κυρία. Έχω μπει σωστό δρόμο. Θα μπορούσε να είναι μουστακαλής με στραβά δόντια. Και γαμψή μύτη. Έτσι, η κυρία που κόβει, αληθεύει ότι δεν μπορείς να την πλησιάσεις πολύ.
Δεν γίνεται αυτό με τοπική σύγκρουση. Γιατί υπάρχει αυτό. Ο αερόσακος. Ένα τριαροτεσάρι λένε οι φήμες. Ναι, αδελφέ. Κατάλαβα, φίλε. Τα ξέρεις. Με διαφορά στήθους η καλύτερη τυρόπιτα. Όλα τα λεφτά είχε στα... Το Μιχάκι βγήκε. Αυτό δεν έβγαινε. Όχι, αγόρι μου. Αυτό είναι θυματίωση για αρχής φαλάκρας. Όχι, ρε φίλε. Η αλήθεια είναι να δίνω κάτι άματα. Ναι, σου λέω. Βεβαίως. Την κλήρωση θα με βάλεις. Βεβαίως, θα σε βάλω στα φυσικά. Στην κλήρωση. Νίκος, πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία. Μπού. Α, όχι, λάψω. Άλλο θα έλεγα. 6.56. Μπού. 6.56. Μονάδα πυροβολικού στο Κίλκες. Έτσι. Εκεί επιρρέψεις. Εκεί. Και ένα διάστημα εκεί. Εντάξει. Αυτά την αγάπη μου. Νικόλα μου. Φιλιά στην κυρία με τις τυρόπιτες. Σίγουρα θα δώσω. Εννοείται ρε φίλε. Εννοείται. Παίξε αλλά μην απομακρυνθείς. Όχι, όχι. Γεια. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. 2-3 γραμμούλες ακόμα για να κάνουμε και την κλήρωση. Προλαβαίνετε στο 2310-287-888. Μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο ξύλινο κουτί, ένα σεντούκι φανταστικό με τα 4 ιερά γράμματα, με τα ξωτυπία ΠΑΟΚ από τον κύριο Διονύση. Ναι, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Άκης από Σέρες. Γεια σου ρε Άκη από τις Σέρες. Λοιπόν, κοίταξε, μη σε πιάνει λιγάκι, ξέρεις, επειδή ο κόσμος ασχολείται και με το συλλαλητήριο και με τον ΠΑΟΚ. Θέλω αυτό... να σου πω, επίτρεψέ μου, ότι πρώτος εγώ ασχολήθηκα. Ναι, ναι, το... Και την εντάξει. Παρασκευή. Και το Σάββατο, και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Δηλαδή δεν το απέφυγα σε καμία περίπτωση. Επίσης, να πω κάτι, επίτρεψέ μου. Ναι. Δεν περίμενα να δω ότι είναι επιτυχημένο και μετά να πω ότι είναι σημαντικό. Γιατί πολλοί κόσμος το θυμήθηκε τη Δευτέρα. Αυτή... Λοιπόν, εγώ από την Παρασκευή είπα, σεβόμενος πάρα πολύ την ιδεολογία, το ναι. Κόμμα, την παράταξη του καθενός, αυτά δεν με αφορούν καθόλου. Και είπα ότι πρέπει να είμαστε εκεί. Και ήμασταν εκεί. Τι συμβαίνει, Κωστή, ειδικά με εμάς τους παοξίδες. Αυτά που έχουν συμβεί τώρα τελευταία με το συλλαλητήριο, ξέρεις, με αυτή την αποσιώπηση, αυτόν τον πόλεμο από ναι, πριν... ειδικά και από τα κανάλια... Ναι, γιατί υπήρξε ένας πόλεμος εναντίον του συλλαλητηρίου μέσα από τα κανάλια. Βεβαίως. Αυτό το βιώνουμε εμείς εδώ και πολλές δεκαετίες. Και ειδικά τελευταία με Ιβάν Σαββίδη στο τιμόνι. Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι ισχυρός. Δεν είναι τώρα. Να χτυπήσουμε στην πλάτη και να πούμε τι καλά να ήσασταν δυνατοί. Πέρασε ναι. Αυτό. Και επειδή αυτό το έχουμε μάθει, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι γίνεται και εκεί και προσπαθούμε με το δικό μας τρόπο τώρα να το περάσουμε και στον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, εννοείται ότι το βράδυ πρέπει να είμαστε εκεί όσοι μπορούμε, να φωνάξουμε, να τα βγάλουμε όλα ό,τι έχουμε μέσα μας εκεί πέρα σε φωνή, να περάσουμε και αυτόν τον σκόπελο που λέγεται Ατρόμητος, που δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο μεγάλο σκόπελος, αλλά όπως είπες, θέλει προσοχή. Απόλυτη. Σήμερα σε αυτό αναλώθηκα, το είπα 100 φορές τουλάχιστον μέσα στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν ακούνε οι παίχτες, οι φίλοι των παίχτων ή το περιβάλλον τους ακούνε, από ό,τι μαθαίνω. Το νου σας, παιδιά, μην χαλάσετε αυτό που έχετε χτίσει τον τελευταίο καιρό. Σήμερα κάντε αυτό που πρέπει, ναι. Το 0 πίσω, 1-2 γκολ μπροστά. Αν είναι εφικτό σήμερα να πάρουμε την πρόκληση κιόλας, ακόμα καλύτερα. Και να σου πω και κάτι τώρα. Ναι, όταν είσαι κάτω στην Αθήνα, ναι. Θα σου πω κάτι που το ξέρει όλος ο κόσμος, εντάξει, αλλά άλλη μια φορά. Όταν μιλάνε για Βόρειο Ελλάδα, όταν μιλάνε για Μακεδονία, τι τους έρχεται στο μυαλό? ΠΑΟΚ αμέσως. Είναι ΠΑΟΚ τόσο συνυφασμένα, φίλε. Δεν το συζητώ. Εγώ το βιώνω γιατί ο μπαμπάς είναι από κάτω και το ξέρω αυτό το πράγμα. Το ζω στο πετσί μου. Κάθε καλοκαίρι που κατεβαίνω ή όποτε κατεβαίνω. Γι' αυτό σου λέω ότι μην τους, πώς να πω, μην τους μαλώνεις τον κόσμο όταν ασχολούνται δηλαδή και με το συλλαλητήριο, όταν γίνεται κάτι για τη Μακεδονία μας και τον ΠΑΟΚ και όλα δεν αυτά. Δεν έχεις παρακολουθήσει, ξαναλέω. Λάθος το λες. Δεν μαλώνω κανέναν. Προσπαθούσα να βρω την κατάλληλη λέξη. Δεν είναι άστοχη η λέξη. Δεν μάλωσα κανέναν. Είπα τρεις εκπομπές αναλωθήκαμε μόνο με αυτό. Σήμερα πρέπει το μυαλό μας να είναι στο παιχνίδι. Ούτε η εκπομπή είναι πολιτική. Και ασχολήθηκα και θα ξανασχοληθώ. Ναι, και πρόσκεισε ότι κάποιος κύριος ασχολήθηκε με τους παοξίδες εχθές, εντάξει. Ακριβώς. Τα είπαμε γι' αυτόν πριν πει αυτά. Το ξέρουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Σερέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Δεν με κατάλαβε. Τι λες, Δημητράκη, μασκότ. 0-1. Έτσι, μπράβο. Σε παρακαλώ, φίλε. Έχω αναγνώριση ήριδας. Ματιού. Το γνωρίζω. Λοιπόν, σήμερα πρέπει όπως λένε και περισσότεροι να του καθαρίσουμε την πρόκληση από σήμερα. Έτσι. Φυσικά.
να είμαστε σοβαροί, χρειάζεται άγχος γρήγορα τον γκολ. Τον γκολ θα μπει. Η άμυνα να προσεχούμε και μπροστά όλα καλά θα πάνε. Έτσι ακριβώς. Από εκεί και μετά το συλλαλητήριο έχει πετύχει και του Στούζη, αυτό το ξέρουν όλοι του Στούζη πολύ άσχημα. Γιατί τώρα θα γίνει στην Αθήνα, όπως ξέρουμε περισσότερο, και 4 Φεβρουαρίου. Εκεί έχω αφιβολίες για το πώς θα πάει. Όπως και να εδώ του πιάσαμε στον ύπνο. Όπως και να το βρουν μπροστά του. Πρόβλημα δικό του είναι. Εμείς εδώ πέρα πήγαν τα πράγματα άψογα, πήγαν πολλά καλά, πολλά καλά τα πράγματα. Ήλπιζαν εδώ πολύ ότι θα είναι ένα φιάσκο. Τελικά ήταν μια αποστομωτική απάντηση του κόσμου που απλά πήγε χωρίς κάτω από καμία κομματική σκέπη, χωρίς καμία σημαία κόμματος, πήγε να διατρανώσει αυτό το οποίο πιστεύει και αγαπά. Απλά και όμορφα. Αυτό διαψεύστηκαν αυτοί που λένε ότι κοιμάται, όλος ο κόσμος κοιμάται, λέει, είναι όλοι είναι υπνοτισμένοι. Γιατί βάζουν εκεί πέρα τους παπουβλακώνουν σε συζητήσεις και τα σχετικά. Θα με βάζεις και εμένα σε κλειονίδια. Να σε βάλω, Μητράκη μου. 401 τελειώνει, το ξέρεις βέβαια. Στρατιωτικό νοσοκομείο. Μπράβο, ακριβώς. Και από εκεί και μετά το πρωτάθλημα είναι από εμάς καθαρά, από εμάς ξέρετε. Δεν χρειάζεται να κοιτάνε το τι κάνουν οι άλλοι. Εμείς πρέπει να κερδίζουμε τα παιχνίδια και όλα θα πάνε 100%. Καλά. 12 εναπομείναντα παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Και εφόσον ακριβώς έχουμε τους δύο εδώ μέσα, είναι απολύτως στα πόδια τα δικά μας. Θα βαγωθούν και μεταξύ τους βέβαια, είναι και αυτό το βασικό. Έτσι. Και έτσι θα παίξουν και με τον Ατρόμητο το και οι δύο εκτός υπόψη. Και εκεί πέρα θα τους χαρίσει ο Ατρόμητος. Αυτό έχει σημασία. Σημασία βέβαια είναι να κερδίζουμε εμείς. Αυτό είναι από το πρώτο. Και το τι κάνουν οι άλλοι, άστο. Ακριβώς. Πρώτα εμείς και τον εαυτό μας. Γιατί η ομάδα μας, πως τη βλέπω, στη βλέπω κάθε φορά που πηγαίνω στο γήπεδο, βλέπω μια βελτίωση, αλλά κάποια μικρολαφάκια πάλι υπάρχουν. Αλλά πρέπει να σταματήσουμε τα μικρολαφάκια. Αυτά είναι. Τα μικρολαφάκια αυτά μας κάνουν τις ζημίες. Έγινε Δημητράκη! Όλα καλά, όλα γεια. Όλα αδερφέ μου, ζούμου σου αγοράκι μου. Ζούμου σου αγοράκι μου. Φιλιά, φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Τελειώνουμε, πρέπει να κάνουμε τις κληρώσεις. Το θεωρώ τουλάχιστον αστείο, γιατί διαβάζω από τους γνωστούς καλοθελητές ότι θα δώσετε, λέει, τους δανεικούς στον Παναθηναϊκό για να περάσετε, λέει, αέρα σε τηλεοφόρο. Χρειάζεται να δώσω δανεικούς για να κερδίσω τον Μπίσπα και τον Κουντούρι, πώς λένε αυτούς, Κουντουριώτη, Κουντουριωτάκι. Χρειάζομαι. Αυτό πιστεύετε. Θα τα συζητήσουμε αυτά άλλη στιγμή, διότι σήμερα το μυαλό μας, όλο μας το είναι, πρέπει να είναι στο απόψινό παιχνίδι. Είναι αργά το παιχνίδι, 10 παρατέταρτο. Πάμε όλοι στο ναό να στηρίξουμε την ομάδα. Δεν υπάρχει κανένα κρύο. Είναι ένα ζεστό καλοκαιρινό αυγουστιάτικο με φεγγάρι ολόγιο, μάμα γουστάρετο και όλα βάζω μέσα στην εξίσωση. Ή στο κάδρο που λένε τώρα. Αλλά πεθαίνω με αυτήν την έκβαση την καινούρια. Στο κάδρο είναι, λέει, για αμυντικό χαφ. Στο κάδρο μπήκε ο τάδε. Σοπα ρε φίλε. Τους βάζει στο κάδρο Βέγκος που λέει να σας δώσω μια φωτογραφία. Όχι, λέει, δεν τι. Πότε θα είναι έτοιμη, να σας δώσω μια έτοιμη που έχω, λέει. Μα δεν θα είμαστε εμείς αυτοί, λέει, γιατί στις άλλες που θα σου δώσω εσείς θα είστε. Τι ωραία, τι ωραία. Το νου σας. Αδερφέ μου, κάτσε να ρυθμίσω. Τσακ, τσακ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Έχω 9 ονόματα. Περίμενα να βάλω νούμερα. Άνοιξε το χαλάκι, άνοιξε το χαλάκι, αδερφέ μου, έτσι. Λοιπόν, από το 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ωραία. Από το 1 μέχρι το 9 θέλω ένα νούμερο, Τιτάνα. Απροσπέλαστε, ογκόληθε, φόβητρο. Το 4. Το 4. Το 4 είναι ο Δημήτρης σε 6:34. Το νούμερο 4, έτσι όπως τα έχω αριθμίσει, γιατί δεν τα βάζω με τη σειρά όπως καταλαβαίνετε. Είναι ο Δημήτρης 634. Δημήτρης 634. Παίρνεις τηλέφωνο έξω στην Κλικιτάτη. Μαριλής, καλημέρα. Σε ευγενέστατη όπως είστε πάντα. Μου λέει, ρε Κωστή, οι ακροατές σου, τι ωραία που μιλάνε. Σε παρακαλώ, φίλε. Ζουμουσάκια μου και όχι μόνο. Έτσι. Αλίμονο. Αλίμονο. Φεύγω. Το νου σας το βράδυ. Το νου σας. Εσείς που παίζετε, λέω. Και ο κόσμος θα είναι εκεί. Ιδιαίτερη προσοχή. Ντυθείτε χοντρά, ντυθείτε ζεστά. Δεν μασάμε τίποτα. Πάω καφού επειδή διότι. Ξεκάθαρο νομίζω, δηλαδή καταρρύπτεται κάθε επιχείρημα. Ζούμου σου λέμε και ποτέ δεν κλαίμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Απλά όμορφα. Την εκπομπή ηχογραφημένη στο zoomusu.gr όπου είναι όλα τα νέα του ΠΑΟΚ ανεβασμένα μπαμ μπαμ από τη Χρύσα, την Άντσου, τα ηχητικά μας, η εκπομπή όπως είπα ηχογραφημένη της ημέρας, οι προηγούμενες, τα ανέκδοτά μας, τα τραγούδια μας, το σαν σήμερα τα πρωτοσέλιδα, ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμός και στο διαδίκτυο. Αυτό είναι το site μας, το zoomusu.gr. Ευχαριστούμε πολύ για τη μεγάλη ανταπόκριση και για την αγάπη σας. Να θυμίσω, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο. Οι εκπληκτικές γεύσεις θα δώσουμε τραπέζι αύριο απέναντι του Μασούτη στα Ελευθέρια 705-750. Είναι φυσικά η Tenda Home
Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, κορυφαίοι εδώ και 35 χρόνια, νούμερο 1. Ειδικά τώρα με τα κρύα, βάλτε δυναμική ζελατίνα από τους ειδικούς. Κερδίζετε και ζέστη και δωμάτιο, κερδίζετε και χώρο και τα πάντα. Καλαμαριά πολύ είναι Χαλκιδική. Και βέβαια, καλόε με μύρτιλο, αλόι με μύρτιλο, με blueberry, ειδικά για το στομάχι σας, αλλά και για το διαβήτη, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή που σας έχει δώσει ο διαβητολόγος. 23, 12, 200, 500, τα δύο μπουκάλια αλόις με μύρτιλο, μόνο 49 και 90. Και βέβαια, 20 ευρώ δώρα κρέμες σώματος από την Καλόε, νούμερο 1 εταιρεία, έχει φτιάξει ο Χρήστος Κιάτας. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, μένετε, έρχεται ο Δημήτρης, ο Χρύσαδος, ο Μάριος, εδώ η Τρόικα του Λίμπερο. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Δασκαλάτσι, το Δημήτρη. Είμαι ο Βασίλης Τατσαρός, σας χαιρετώ. Γεια σας.